Αυτό έφερα, να εδώ. Α, το έφερες. Λοιπόν, δεν είχαμε, εντάξει. Ρε φίλε, αυτά είναι φλωριές. Ναι, α, το μοτοράκι της πόρτας. Γιατί τα έχουμε καλή ώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ξύλο. Αυτό είναι ηλεκτρομαγνητική. Και κουμπώνει εδώ. Το ξύλο κατράει κόντρα από το τζαμί, ναι. Αμάν, ναι. Τέλεια, ρε. Όπα. Γιατί όμως. Για να κάνω το διακόπτη. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got λοιπόν, eyes in the back of my head. Ξέρεις ποιο με θυμίζει αυτό το αμάξι? Τον Two-Face, πώς λέγεται από τον Batman που έχει δει? Ο Two-Face, ναι. Two-Face. Γιατί το μισό είναι γυαλισμένο και το άλλο μισό έχει δεν είναι. Έχει τυλιγμένο μέσα στο πανί και κάτω δωράκι. Δείξε στην κάμερα να γελάσουμε. Τι είχα, το ψαλίδι κάτι. Τα κάκι είναι. Α, ναι, αφού ακουγόταν, ξέρω. Και πάλι κολλημένη είναι η δαγκάνα, πως δεν ξεκολλάει. Α, έχει κολλήσει η δαγκάνα. Τι, την περιποιήθηκα πάλι. Γι' αυτό και έχει πολύ βενζίνη. Είναι σαν να φρενάρει συνέχεια. Δεν είναι τόσο. Και γι' αυτό δεν τραβάει το αμάξι. Ίσα λίγο, αλλά δεν το. Το έζω χιλιάδες μου. Κάτσε πάνω και το έζω χιλιάδες μου όταν έχει κολλήσει η δαγκάνα. Έχανα 2-3 αμάξια στο πάτημα. Ήταν λες και. Επίσης, τι γινόταν, επειδή ζεσθενόταν αυτή, έσφυγε. Και μετά τραβούσα χειρόφρενο. Και έμενε το αμάξι. Και μετά από λίγο που κρύο να άνοιγε και έχω βρει το αμάξι μες στο χωράφι. Α, καλή ώρα. Έχω βρει το αμάξι μες στο χωράφι. Τι έγινε, τι αλλάξατε τώρα, πες μας το τι έχει γίνει. Και τι δεν αλλάξαμε, τα κάκια προς πίσω, ψαλίδι δεξί μπροστά, φλάζε καπακιού και τροφόρων. Θείος Μίτσος. Πίσω, ναι, να είναι καλά ο Μίτσος. Θείος Μίτσος. Πίσω τα κάνει όλο το σύστημα. Εντάξει, εγώ πήρα ασφάλεια, ρε φίλε. Ναι. Πήρα ασφάλεια. Θα μου πεις ο Μπίτς τι δουλειά έχει με αυτό, εντάξει, είπε να βοηθήσει λίγο γιατί. Οι δαγκάνες κολλημένες πίσω διαλυμένες και οι δύο. Να πάρουμε rebuild kit για τη δαγκάνα ή για τις δαγκάνες. Έχει και, και τη βάση της δαγκάνας θέλει όλη. Γιατί έχει βάση. Όπως είναι η βάση της δαγκάνας και έχει τον πύρο επάνω, είναι διαλυμένος και εκείνο. Α, είναι σπασμένη η δαγκάνα, δε. Δεν είναι σπασμένη, είναι σάπιος, έχει πάνω. Τι κάνει, τραβάει τώρα. Όχι, απλά ακούσα ένα χικ. Ρε, αυτό και το ψαλίδι λέω που είχαμε το πρόβλημα που πήγαινε το μάξι δεξιά αριστερά. Όχι, τώρα είναι τέλειο. Αλήθεια, αυτό ήταν. Θέλει τη γράμμιση πάλι. Α, θέλει τη γράμμιση, εντάξει, θα την κάνουμε. Αλλά. Άρα από εκεί ήταν, από το ψαλίδι. Παιδιά, άλλαζε η γεωμετρία του ψαλίδιου και όταν πατούσε γκάζι, άφηνε γκάζι. Έκανε το μάξι γκάπ. Άλλαζε ο τροχό όλο και τραβούσε μία δεξιά μία αριστερά. Απ' την αρχή εγώ δεν ήμουν υπέρ του ημιαξονίου, φίλε, γιατί είναι πολύ περίοδο το ημιαξόνο κάτι τέτοιο. Το σηκώσαμε και δεν έκαμε κενά. Εντάξει, μου έχει τύχει και αυτό. Να πάω να τα λέει ότι είναι όλα καλά με το έκαναμε το σίδερο και δεν κουνιώτησαν. Όταν πέφτει το βάρος όμως και αλλάζει όλη η γεωμετρία που κουνιούνται. Δηλαδή ήταν σηκωμένο, έπιανε στον τροχό και ήταν καλός. Και λέω, καθαρό! Την οροφή ρε φίλε, πούμε τον Τάσο κάνει τάσο, μαγικά. Ναι, ναι. Άμα μπει και οροφή τώρα γι' αυτό σιγά σιγά ψήμα στο καίει. Γιατί η μιαξόνια στο ΕΣΜΟ έχει τύχει να είναι διαλυμένα, οι μπίλιες να είναι στον αέρα και το αμάξι δεν τραβούσε δεξιά-αριστερά. Απλά έκανε θόρυβο. Έχει τύχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις με εσωτερικό μπιλιοφόρο να έχει θέμα. Πολύ τραβηγμένο. Και... ναι, εντάξει. Άρα τραβάει ίσια τώρα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι για το challenge. Ναι, αυτό επειδή ήταν θέμα επικινδυνότητας. Γι' αυτό δεν κάναμε το challenge. Ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Σύντομα ότι έβρεχε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ένας από τους λόγους ήταν αυτός γιατί το αμάξι ήταν πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή να μπω σε πίστα τώρα και να φεύγει δεξιά-αριστερά η μούρη. Υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν, δηλαδή λέγαμε δεν είναι. Τώρα είμαστε OK και φρένα έχουμε. Ναι. Μπορούμε να μπούμε σε πίστα. Θα δούμε το τακάκι σε λίγο. Το αμάξι μαζεύτηκε πάρα πολύ. Το πλήνατε, φίλε, με τον αδερφό σου. Το κάνατε. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τη φάση που δεν φαίνονται τα σωσήματα. Ποιες τα χέρια στο τακάκι να δείξεις τα παιδιά. Τώρα αυτό έφερα, να εδώ. Α, το έφερες. Λοιπόν, δεν είχαμε, εντάξει. Ρε φίλε, αυτά είναι φλωριές. Έχει φάει μέταλλο. Αυτά είναι φλωριές. Το έχω κάνει αυτό στο έτσι χιλιάδες μου, στο FD μου, σε όλα μου. Και γιατί, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το προϊόν που αγοράζουμε εκ τέλους. Βέβαια. Αν δεν φας και λίγο μέταλλο, πώς θα γίνει δουλίτσα. Κανιόγλου style. Ναι. Έλα υπερβολές τώρα, έχεις ακόμα τουλάχιστον 6 μήνες. Άλλα 10.000 χιλιόμετρα. Αλλά και δείτε, έτρωγε μέταλλο η δισκόπλακα. Φίλε, ναι, αλλά τώρα νιώθεις ότι έχεις αυτό που πλήρωσες, το πήρες πίσω 100%. Βέβαια. Επίσης αυτή ήταν πίσω δαγκάνα, μην τρελαίνεστε. Σε μπροστά δαγκάνα εννοείται την αλλάζει κατευθείαν. Και αμέσως έτσι ξέκανε πολύ ωραίο φρένο. Αλλά η πίσω η μία ήταν, οι άλλες τρεις είχαν πλάκες, η μία μεριά ήταν, εντάξει. Τα αλλάξαμε. Εντάξει, από την ώρα που έκανε θόρυβο όμως πόσο κανένα μήνα έκανες και φαγώθηκε.
Γιατί συνήθως όταν αρχίζει να κάνει θόρυβο, έχουν κάτι αυτάκια αυτά. Και όταν αρχίζουν να τρώγονται, κάνουν θόρυβο και σου λέει έχει ακόμα 3.000 χιλιόμετρα. Εδώ τα φάγαμε γρήγορα. Ούτε αυτιά, ούτε μύτε εντάξει. Πάντως τα μαξάκια γίνει πολύ συμπαθητικούλη. Όχι, καλό είναι αφού δουλεύει. Η οροφή τώρα, τον Τάσο ξεχάσαμε να του δώσουμε οροφή. Οροφή στον Τάσο, να βάλουμε την μπέζ, τη δέθια, τη μαμά, μπέζ πανάκι ή κανένα άλλο χρώμα. Δεν ήταν μπέζ, γρή ήταν. Το γκρι, ναι, γκρι πανάκι. Ή κανένα μαύρο. Κάτι λίγο πιο σκουρό. Σκουρό γκρι, ας πούμε. Σκουρό γκρι, εντάξει. Ναι, σκουρό γκρι. Να ταιριάζει με το θύμα. Και θα γίνει και μετά γυάλισμα το αμάξι και είναι έτοιμο για το challenge και μετά να το δώσουμε. Στην κλήρωση στο Λακίμι. A few moments later. Τρίψε το τρίπτο. Λοιπόν, άκου τώρα για να καταλάβετε πόσο βλαμμένοι είμαστε. Αυτό το έχουμε πόσο καιρό, το χρησιμοποιούμε, βάζουμε λάδι, βγάζουμε λάδι, το βάζουμε. Για μένα και για να κουμπίσω πάρω και να κάτσω τις πράλες, δεν με ένιαξε. Το πήρα μπροστά μέσα στα λάδια που είχε και γράσα και κάθισα. Για να κουμπίσω τα πλαστικά του Σούμπρα, το πλένω. Αυτό. Εμένα στα τέτοια μου, το Σούμπρα, τα πλαστικά μου. Φίλε, εντάξει. Φίλε, δεν είμαι αυτό το τυχαίο εδώ πέρα. Αυτό το aim στο Ρε Γκαράζ έχει γράψει ιστορία. Αυτό το aim, καταρχάς αυτή η aim, κανονικά πρέπει να στείλει δώρο. Χίλιες οδοντόκρεμες. Ναι, ένα πλήρη οδοντοκρεμικό έλεγχο. Και είμαστε καλά, δύο. Πρέπει να μας στείλει δώρο τις καινούργιες τις επαναφορτιζόμενες. Δεν πειράζει. Πρέπει να το δούμε να γελάσουμε κιόλα. Έχει τόση πίχλα. Εδώ κάτι έχει χωθεί. Δεν σημαίνει. Κάτι ήταν κάτω, κατσόμε πάνω του και χώθηκε μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τι καθαρίζει άλλο, φίλε, πρέπει να πάρουμε. Καλά, τώρα. Έχει ποτίσει. Αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά καθαρό. Καλό είναι, καλό είναι. Δεν βλέπεις το πόδι. Καλό είναι. Για να κάτσουν τα πλαστικά πάνω. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλουμε αυτό μπροστά στο Σούπρα, θα φέρουμε όλα τα πλαστικά που έχουμε από το πίσω μέρος και ό,τι άλλο έχουμε μέσα από την κονσόλα και αυτά, θα τα βάλουμε. Θα κάνουμε εδώ. Pre-planning τώρα. Ναι, και θα τα βάλουμε πάνω να δούμε αν. Τα έχουμε όλα, τι μας λείπει, γιατί έχουμε αρχίσει να φωνόμαστε να τα πήγαμε εκεί. Και θα δείξω μια έκπληξη στον Παναγιώτη που δεν έχει δει. Κάποια πλαστικά που δεν τα περίμενε και νομίζω ότι δεν τα έχουμε. Και θα τα αφήσουμε εκεί ώστε να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να καθαρίσουμε και να βάζουμε. Θα βγάλω μια κραυγή έκπληξης. Έτσι κάνουμε. Αυτό. Λοιπόν, κλείσε για να βλαμβαθούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε λίγο χαρούμενοι γιατί τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Θα σας πούμε τι, γιατί, μόνο στο χαλάσω σκεφτεί. Γλιστράει. Χαλάει αυτό. Γλιστράει. Λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Έλα, δεν πειράζει, βάλτε λίγο ανοιχτά. Έτσι εδώ. Και θα βάλουμε μετά πάνω. Εδώ βλέπετε. Εκείνα τα δύο τα δώρα, τα surprise. Πάρ' τα από εκεί, είδες βέβαια τορτία, θα τα σου εξηγήσω σε λίγο. Βάλ' τα πάνω στους εκτυπωτές εκεί. Για να δείξουμε εδώ τι γίνεται. Αυτός είναι ο κόλλος, το πορπαγκάζ. Ναι. Τα πλαστικά του πορπαγκάζ όλα. Ακριβώς, τα πλαστικά του πορπαγκάζ. Είναι τα δύο τέτοια. Να δούμε αυτή τώρα που κολλάει, πώς μπαίνει μέσα, εδώ που έχουμε. Το γιώτα ακόμα έχει το... Πω πω φίλε, αυτό και μόνο. Ναι, είναι αυτή. Είναι μοκέτα πίσω. Είναι μοκέτα. Την οποία έχουμε την original δηλαδή, η οποία έχει από κάτω. Ναι. Ναι, και αυτή πιάνει τα καθίσματα εδώ πάνω. Να τα. Ωραία. Στο κάτω μέρος. Γιατί άμα δεις το κάθισμα εδώ μέχρι εδώ έχει. Η πλάτη έτσι πως είναι μπροστά μέχρι εδώ έχει ένα σημείο μικρό που δεν έχει. Και διπλό είναι εδώ έτσι. Θέλουμε, έτσι. Φίλε, μόνο την μπροστινή. Ναι, βέβαια έχει μια τρύπα αυτή εκεί πάνω να την κλείσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, θέλουμε μόνο την μπροστινή μοκέτα. Ναι. Έχουμε και το ξύλο. Πού είναι το ξύλο που μπαίνει από κάτω. Το βρήκε νομίζω. Ναι, φέρ το και εκείνο, το βάλουμε μπροστά, τη μοκέτα από πάνω. Μας λείπει μόνο η μπροστά μοκέτα, την οποία σας λέω βρήκα μερική και θα την παραγγείλω. Να το ρε, α, ναι. Ωραία. Να και το ξύλο μπαίνει πάνω, γίνεται τον άποδα που γράφει το γιώτα να χαρώ. Να το, ναι. Έτσι μπαίνει. Αυτό. Και από πάνω μπαίνει η μοκέτα. Ναι. Μπορεί παγκάζ έχουμε τα πάντα δηλαδή. Ναι, από κάτω μπαίνουν αυτά τα φρολέξ. Έχουμε μέχρι και τα φρολέξ τα γύρω γύρω. Μπαίνει αυτό επάνω. Οκ. Okay. Πλαστικό. Ωραία, λοιπόν τώρα πλαστικά. Αυτά εδώ τα βλέπεις που είναι χτυπημένα. Ναι. Λίγο γρατζουνισμένα. Ναι. Αυτά εδώ, βασικά βρωμιά είναι τα περισσότερα. Έχουμε και τα καπάκια. Έχουμε, αυτό, τα έχουμε και το άλλο καπάκι από εκεί. Ναι. Το έχουμε και εκείνο. Ναι. Αυτό τώρα, άμα καθαρίσω και τα βάψω με εκείνο το χρωματάκι που έχω τώρα το μαύρο, θα γίνουν σαν καινούργια. Απ' την άλλη, βέβαια, σκέφτηκα μήπως τα αντίσει ο Τάσος.
Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, τι ιδέα έχεις? Βάλτε σκάτω έτσι δεξιά-αριστερά. Αυτή από εδώ. Ωραία. Θα σας πούμε τώρα κάτι πολύ γαμάτο για τις πόρτες. Το οποίο ούτε εγώ το ήξερα. Και τώρα, χθες που το συζήτησα με τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης με ενημέρωσε. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πόρτες. Και ποιο είναι αυτό, λοιπόν. Η δεξιά και η αριστερή πόρτα. Οι δεξιές, έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι. Οι δεξιές θα τα αντίσουμε, φίλε. Θα πω τον Τάσο να τα αντίσει mm-hmm. με δέρμα και τις πόρτες, γιατί και αυτές έχουν γίνει χάλια. Γιατί εκεί που το είχαν, τις πετάξαν, έχουν γίνει μαύρο χάλι. Αν και είναι μαλακές ακόμα και δεν είναι σπασμένες, είναι όλα σωστά. Θα δοκιμάσω να τις πλύνω κιόλας με φάρμακα και αυτά, τις βάψω και πάνω πας και. Αλλά ας πούμε αυτή τη βλέπω, εδώ έχει σκισηματάκι. Εδώ έχει σκισηματάκι, το βλέπετε. Εδώ την έφαγε γάμο του. Και. Choose your weapon. Α, ναι. Πήραμε. Δείτε εδώ, καινουργίλα. Καστομιά. Τίποτα. Λοιπόν, τα βάζουμε σε λίγο αυτά στο. Άστα εκεί πέρα τα βάλουμε στο Orpagaz. Πήραμε αμορτιστράκια από Orpagaz, 400 νιούτον το ένα. 500 το ένα. 500. 500. 5. Ναι, μέχρι 5. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σημαντικό για τις πόρτες. Από ό,τι βλέπετε, δεξιά-αριστερή πόρτα είναι το ίδιο. Δεν είναι διαφορετικές. Έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια πατούρα. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι η μία μπαίνει από την άλλη. Το πρόβλημα μας ποιο ήτανε? Ότι εμάς, σαν δεξιοτήμονο, έχει εδώ αυτό το πράγμα, το πλαστικό, που έχει τα παράθυρα όλα και το κλείδωμα και τα lock. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι άμα βρούμε από εκεί ένα, γιατί αυτό εδώ έχει τα δύο. Ναι. Βλέπετε εδώ και λείπει κιόλας, αν και νομίζω το έχουμε κάπου μέσα. Και εκεί κολλάει εκείνο το κουτί. Κράτα λίγο. Mm-hmm. Θα το φέρω εδώ έξω. Που θα σε εκπλήξει θετικά. Γιατί αυτά είναι που αγόρασα εγώ από τον Νίκο. Αχα. Τα οποία. Συγγνώμη, κραυγή λαχτάρας. Κραυγή αγωνίας και έκπληξης, κάνε. Λοιπόν, αυτό, Μαξί, γιατί βάζανε παντού, κολούσανε πάνω αυτό το πράγμα που είναι σαν... Ναι, παιδί μου. Για να βγει τώρα αυτό θα χαλάσει από πίσω η... Ναι, λίγο... Βέβαια, βρήκαμε κοιτάκι, 300 στάρικα, τέτοιο, carbon καινούριο, αυτοκόλλητο. Αυτό μπαίνει έτσι. Ναι, αυτή είναι η κεντρική κονσόλα. Αυτό είναι για τα καθίσματα, για τα παράθυρα. Για τα παράθυρα. Άστο λίγο αυτό. Αυτή είναι η κεντρική. Αυτό είναι ο λευγές εδώ. Δες εδώ τι σου έχω. Το διπλό. Ούτε το έχουμε εκεί κιόλας. Αυτή είναι πραγματική κραυγή τώρα. Ναι. Το διπλό πάει. Αυτό τι είναι? Απλά στην πετσαρία την από εδώ, δεν πρέπει να κάνουμε τώρα. Ναι. Έχει το άνοιγμα, έχει το άνοιγμα για τον μονό. Έλα να δεις. Κατάλαβες? Αυτή δεν έχει πλαστικό. Αυτή έχει ένα καπάκι απλό. Εδώ πέρα αυτό τώρα για να μπει, θέλει. Δεν μπαίνει εδώ. Θέλει να βγει αυτό. Α, και μπαίνει άλλο. Και να το ανοίξουμε. Κάτσε ρε φίλε, όμως αυτό βγαίνει πολύ πάνω. Ναι, okay, αυτό, μπαίνει, μπαίνει αυτό φωλιάζει από εδώ κάτω. Ναι. Άμα δεις από εκεί πώς είναι, θα καταλάβεις. Εκεί έτσι έρχεται, αλλά μου φαίνεται να βγαίνει πιο πάνω αυτό. Ναι, θέλει. Άρα διαφορετικά. Έχει διαφορετικό καπάκι τέτοιο εδώ. Α, το καπάκι, αλλάζει το καπάκι. Ναι, αλλάζει το καπάκι. Τα... Ναι. Μπορούμε αυτή να την αφήσουμε ως έχει. Ναι, ξέρεις τι, τα βλέπω πάνω. Εκείνο το καπάκι έχει πιο μεγάλη μύτη και αυτό δεν είναι πιο μέσα νομίζω. Ναι. Κοίταξε, για αρχή θα τα αφήσουμε ως έχει. Ναι. Και θα ελέγχει ο συνοδηγός και του οδηγού και το κλείδωμα. Ναι. Απλά πρέπει να βρούμε ένα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που είναι Ιαπωνέζος έχει. Ναι, έχει αυτόματο και προς τα πάνω. Α, ωραία. Έχει αυτό προς τα πάνω. Αυτό έχει αυτόματο μόνο προς τα κάτω. Κάτσε να δω, θα σου πω. Ναι. Ναι, μόνο προς τα κάτω. Ναι. Τα Ιαπωνέζικα είχαν αυτόματο και προς τα πάνω. Εμείς πάντως έχουμε, άμα βρούμε το τρίγωνο αυτό. Ναι. Έχουμε το. Έχουμε εδώ το. Όλο το μηχάνισμο. Να, αυτό μπαίνει εδώ έτσι. Ναι. Για αρχή όμως, για να μην καθυστερήσουμε, παιδιά, θα τα βάλουμε ως έχει. Δηλαδή, δεν πειράζει. Ο συνοδηγός θα κοντρολάρει και τον και οδηγό. Τον οδηγό. Ο οδηγός θα κοντρολάρει με τον οδηγό. Το δικό του. Εντάξει. Ναι. Αυτό τώρα για να βγει το αμάξι και να. Αρχικά. Τι άλλο ναι. Έχουμε εδώ. Έχουμε. Α, τα χερούλια που δεν έχει χερούλια. Ναι. Αυτό. Δες. Χερουλάκια έχουμε. Δες εδώ. Αυτά δεν έχουν χερούλια. Έχουμε και ένα εξτρά χερούλι εδώ. Ναι, δεν έχουν χερούλια αυτά, οπότε το χρειαζόμαστε. Ναι, το χρειαζόμαστε αυτό. Και μας λείπει το ένα. Όχι, να το. Ναι, εσύ το μηχανισμό έχεις, δεν έχουμε μηχανισμό. Ξανά τον έχουμε μέσα πουθενά. Είναι πάνω στις πόρτες ο μηχανισμός. Α, ναι, είναι πάνω σε εμάς. Έλα. Σωστός, πήγα να την πατήσω. Σωστός. Νάτος. Σωστός. Νάτος. Νάτος. Υπάρχει και από εκεί. Και εμάς είναι και πιο ωραίος, γιατί έχει το κόκκινο, αυτός εδώ είναι πιο ωραίος. Ναι. Αυτός δεν έχει κόκκινο. Ναι. Ναι. Έστανε, ναι. Ωραία, άρα έχουμε και έναν έξτρα λευγέ.
Ναι. Άρα οι πόρτες πάνε για πλύσιμο στην αρχή, ναι, και μετά για ντύσιμο. Γιατί αν και πιστεύω ότι ας πούμε εδώ που τη βλέπω δέρμα, αν πληθεί αυτό θα είναι ο κέρι. Ναι, ναι, καλές είναι οι πόρτες. Τα πετσαρίες δεν έχουν σκίσει. Εκεί έχει σκίσει, ρε. Έχει εκεί. Εκεί. Και αυτό χαλάει τώρα όλη τα πετσαρίες. Όταν την πλέον τη βάφαμε, σώμα, ρε. Ναι. Ένα χτυπηματάκι τώρα που ξέρει που έγινε. Α, ναι, έχει. Ναι. Έχει. Έχουμε τα κάτω πλαστικά από τις πόρτες που πιάνουν στο μασιπιέ. Μέσα είναι τα είδα. Αυτά πρέπει να τα δώσουμε όλα όπως είναι στον τάσο. Ναι, ναι, πρέπει να τα πάρει. Να τα καθαρίσει, να τα πλύνει, να τα ντύσει και να τα φέρει. Ναι. Έξω να τα ντύσουμε, να τα πλύνουμε απλά εδώ, εμείς εδώ. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται κιόλα. Λοιπόν, από μέσα είναι άψογη. Εδώ τώρα βγάζω αυτές τις βίδες live άμα θες, ναι, και βλέπουμε πώς είναι το όλο κόλπο. Όχι, δεν θέλω να σου βγάλεις. Εντάξει. Και θα το αφήσουμε έτσι, δεν χρειάζεται να το διαλύσω για να. Εντάξει, οκ. Okay. Το καλό σας λέω ότι είναι απλά οι πόρτες δεξιά να μπαίνουν ίδιες. Δηλαδή δεν έχεις κάτι άλλο. Μπαίνουν. Στο FD δεν μπαίνουν, ας πούμε. Είναι άλλη αριστερή και άλλη δεξιά. Οπότε εκεί τον ήπιες. Τι άλλο έχουμε εδώ τώρα, κάτσε. Είπαμε, έχουμε την κεντρική κονσόλα. Έχουμε αυτά. Εδώ έχουμε. Τεμπέλιους. Και ένα original λευγέ Supra. Α, δεν είχαμε λευγέ. Γίναμε. Πάω να τον βάλω τώρα. Ναι, περίμενε. Και αυτό, λευγέ μάλλον. Ναι, σφίξω το λευγέ μέσα. Ναι. Παίζει, ναι. Και έχουμε τεμπέλι εδώ. Ναι. Ας τον πάω εδώ. Δεξής. Τεμπέλι αριστερό τσιμόνο. Το οποίο μπαίνει αυτό εδώ. Ναι. Μπράβο. Έτσι. Έτσι, ωραίος. Και το χειρόφρενο. Το... Α, το χειρόφρενο δεν το έχουμε. Το χειρόφρενο τη φούστα. Όχι, ρε, θα την κάνουμε φτιαχτή με 15 ευρώ. Όχι, όχι, έχει γύρω-γύρω ένα πλαστικό που κάνει 35 ευρώ. Ευτυχώς είναι φθηνό. Α, όχι. Okay. Εδώ μπαίνει πλαστικό. Κλακλάκι. Ναι, 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 και... ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Κάνει ένα τριμάκι. Σωστά, ένα κουμποτό. Αλλά έχουμε και τα σάκι, σημαντικό. Το φοράει την άλλη, το δε. Όχι. Μπορεί να ταιριάζει και από το δεξί τιμόν. Θα δούμε. Θα το κάνουμε. Οκ. Okay. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά τα παρτί είναι. Κράτα λίγο. Κράτα. Αυτά είναι πλημμένα πανιά για εδώ. Έχουμε εδώ ένα λαμπάκι με τέτοια, γιατί είναι, γιατί. Αυτό είναι, περίμενε, όχι. Αυτό είναι για τη σαχτοθήκη. Αν δεν κάνω λάθος, να δω το κουμπούμα. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Έχουμε το λαμπάκι της σαχτοθήκης. Αυτά τα αγόρασα, παιδιά, από τον Νίκο. Μου κάνει μια πολύ καλή τιμή, πρέπει να το πω. Πρέπει να το πω. Ο Νίκος, με το μαύρο το Σούπρα. Γιατί αυτός πήγε και αγόρασε όλα καινούρια. Γιατί ξέρετε ότι τα έχει τα αμάξια στο μπελό. Έσκασε, πήρε ολοκένουργια, το έκανε καινούργιο το αμάξι μέσα και βγήκε από το εργοστάσιο τώρα. Και εμείς πήραμε τα παλιά του, τα οποία από τη μία μας σώζουνε. Α, τι γίνεται τώρα. Πού τα έφερα. Έλα, Αλέξη, έχεις και λευγέ. Έχεις και λευγέ. Γίναμε. Έχουμε και λευγέ. Τώρα αλλάζουν τα έτσι. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Αυτά που έχουμε εμείς στα δεξιά του Νίκου, βγάλ' το. Ναι. Βγάλ' το λίγο. Καταρχάς θα σας δείξω κάτι. Αυτά έχουν αυτό το αυτοκόλλητο, το οποίο είναι gel με... Ωραίο πάντως, μοιάζει για carbon, για κεύλα. Ναι, το τρως λίγο. Ναι, ναι, το τρως. Το οποίο αν το βγάλουμε θα καταστραφεί εντελώς από πίσω, έχει χαλάσει. Γιατί και αυτά είναι άμα δείτε εδώ πέρα, έχει ό,τι έχουν και οι παλιές οι Mercedes και οι Bebes. Ναι, αυτό έχει, το πράγμα που το είναι μαλακό. Σαν... Ναι, το μαλακό σαν plastic dip της εποχής, το οποίο γίνεται χάλια μαύρα όμως. Οπότε ας το αφήσουμε πάνω αυτό, δεν πειράζει το κίτρινο. Ναι. Εντάξει, για αρχή μπορεί να το βγάλουμε κάποια στιγμή και να αγοράσουμε καινούριο που βρήκα εγώ ένα. Επίσης εδώ έχουν το άλλο κίτρινο που ήταν, δεν ήταν καν carbon steel. Το βλέπεις. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, όλα αυτά. Τα βλέπεις αυτά. Ναι, άλλο βλέπω. Αχ, εκείνο δεν έχει τερίγια, όχι ρε φίλε γάμο. Λοιπόν, αυτά εδώ. Πρέπει να βγουν. Που γυρνάνε τα πτερίγια μέσα και κλείνουν. Ναι, πρέπει να βγουν. Το βλέπετε, έχει πολύ σπερί. Πρέπει να βγουν και να μπουν σε εκείνο, όπως και τα φώτα, τα τρία κουμπάκια εδώ κάτω, ο αναπτήρας, το ρολόι. Βλέπεις αυτό που σου έλεγα χθες. Ναι, ότι είναι διαφορετικό δεξιά-αριστερά. Ότι έχει το αλάρμα από εδώ, ενώ το αριστερό και μόνο το έχει. Ναι, από το εδώ. Ξέρω. Μπορεί να μας κάνει αυτό και να θέλουμε ένα τέτοιο. Θα δούμε πώς θα το ταιριάξουμε. Δεν ξέρω αν ταιριάζει. Σήκωσε λίγο αυτό. Να δείξουμε το πολύ σπάνιο τρόπο. Γύρνα το, να δούνε, με προσοχή. Με ξέρει σπασμένη για άλλη μεριά, τι φάση. Αν είναι σπασμένο, τι είναι. Κάτσε, να δω, όχι από κάτω δεν μπορώ να το γυρίσω, ναι. Θα το γυρίσω έτσι εδώ. Είναι σπασμένο η μύτη του, εκεί, ναι, η μία... Αλλά ανοίγει και κλείνει τα Σούπρα. Σαν... Ναι. Σαν ανεμιστήρας αεροπλάνου. Το θέμα είναι, εμάς ανεμιστήρες, αυτό κολλάει βασικά, μπορώ να το κολλήσω. Mm-hmm. Αλλά λείπει το άλλο μισό από εδώ. Τι ευαίσθητα τα φώτα. Ναι. Α, πάω το αυτό. Άρα πάλι μας λείπουν πραγματάκια. Ευτυχώς έχουμε τις οροστάτες που δεν χαλάνε.
Ναι, αυτά... Τα κουδιά. Έχουμε όλο το πάνελ. Αυτά θα βγουν από εδώ και θα δούμε. Ναι, τώρα αυτό. Να έρθω από εδώ για να έχει φως. Αυτό τώρα για να μπει εκεί θέλει, να αναστραφεί. Γιατί είναι από πίσω μονοκόμματο. Δεν μπαίνει. Τώρα ίσως είναι. Τώρα αλήθεια. Ναι. Πώς θα αναστραφεί και θα δουλεύει. Θες να κάνω μια πατέντα τώρα, μια δοκιμή. Τι. Περίμενε. Θα μπει. Δεν θα μπει. Θα τα κουμπιά θα είναι ανάποδα. Δεν μας πειράζει τόσο. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή στο δεξί με το αριστερό έχουν διαφορετικά από πίσω τέτοια. Ταλαιπώρια είστε. Ταλαιπώρια είστε, το γιώτα. Έλα, κάτσουμε εδώ στο. Αν πρέπει να βρω και όργανα δεξιοτήμων, αριστεροτήμωνου, σιγά μη βρω. Να σας πω τώρα ότι η Toyota στο επίπεδο που έχει φτάσει τα ανταλλακτικά του Supra. Καλύτερα να πάρεις... Αυτό η κονσόλα με τα οργανάκια μπορεί να κάνει και 700 ευρώ μεταχειρισμένη. Ναι. Τέτοιες τιμές μιλάμε. Έλα, κάτσε το δίπλα μου. Βάλε και το τραπεζάκι εδώ να δω κάνεις. Stand by me, πάλι και τελειά. Έτσι. Σώπα της. Δεν θα μπουνε. Θα κάνω μια δοκιμή και θα σου πω. Εξού μπορούμε να γυρίσουμε τις πλάκες ανάποδα από μέσα. Θα δούμε. Γιατί βλέπω εδώ ένα κλιπς, πώς και μπαίνει. Δεν έχουμε κάνει πολλές φορές μετατροπή δεξιό τιμόνι σε αριστερό, ναι, τιμόνι. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει, να σου πω αλήθεια το συγκεκριμένο, γιατί είχα δει τα όργανα μπροστά και λέω εντάξει. Θα βγάλεις ένα-ένα, νομίζω ότι είναι ένα-ένα και ξεχωριστά αυτά τα δύο. Και πόσο έχω μιλήσει, από όσο έχω μιλήσει με εξωτερικό, λίγοι είναι που το τόλμησα να το κάνουν αυτό που ισχύει, κάνω τώρα. Ισχύει. Έτσι. Δηλαδή, εμείς καμιά φορά κάνουμε χαβαλέ εδώ, γελάμε κτλ. Αλλά αυτό κάνουμε που πάμε, πράγματα που δεν κάνουν εύκολα αυτό πολύ. Αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα από δεξί τιμόνι αριστερό σε Supra Mi K4 δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, λοιπόν. Εντάξει, αυτό ας το δω. Ναι. Λοιπόν. Πάρ' το από πίσω. Πάρ' το από πίσω. Ναι. Ξέρεις. Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα αυτό. Ναι. Αυτό τώρα έμπαινε έτσι κανονικά. Ναι. Αν μου πας το βάλεις έτσι. Όχι. Αν το βάλεις ανάποδα. Αν έρθω και το βάλω εδώ έτσι τώρα. Ούτε. Δεν μπαίνει γιατί είναι... Όχι. Δεν έχουμε θέμα. Ευελπιστούσα μήπως μας έκανε τη χάρη, αλλά... Όχι. Είναι εντελώς αλλού για αλλού. Και δεν χωρίζει. Να πω ότι θα τα κάνω λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Είναι ενιαίο το πανελάκι αυτό. Θέλουμε άρα και πάνελ κλιματισμού. Μα ξέρεις τι καλή κατάσταση που είναι αυτό. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Για να δούμε αερογωγός πώς βγαίνει. Μπας και βγάλουμε τίποτα άλλο να βάλουμε. Αερογωγή είναι διαλυμένο εντάξει. Με κλίψ είναι, τους βλέπω ήδη. Ναι, είναι εδώ το κλίψ. Απλά θέλει... και αυτή ο ένας είναι ψηλοκαλός, ο άλλος είναι χάλια. Θέλει ένα πολύ ψηλό από εκείνη την... Ναι, καλά το κάνω αυτό, ας τώρα να δούμε εδώ τι θα κάνουμε αυτά. Ναι. Αυτό το κύκλωμα... ABS, NPC, rear, όλα τα κουμπιά εδώ. 14P, 20P. Και άντε και μπαίνω εγώ και το πουλάω αυτό σαν δείξη. Να βρω γιατί. Νύπια με. Θα μου πει τώρα να σου πω κάτι. Έτσι ως αέρα δεν θα έχω ρε φίλε. Τώρα το σκέφτομαι. Δεν θα έχουμε καλοριφέρ για την ώρα. Εντάξει, απλά για να είχαμε το πάνελ γεμάτο έτσι να φαίνεται. Να ήταν λίγο ναι, ανθρωπινό. Θα ψάξω. Πας και βρω πουθενά. Θα ψάξω κι εγώ. Αλλά έτσι ως είναι μη λειτουργικό αυτό. Ναι, δεν το σκέφτομαι, δεν θα έχουμε. Αν δεν φοράς βαπορέτα από πίσω. Ναι, δεν φοράμε όλο το σύστημα. Α, για όσοι είπανε γιατί δεν βάζεις καλοριφέρ και air condition, παιδιά. Air condition αφήστε το γιατί έχουμε βγάλει και το τέτοιο και σε τέτοια μάξια τώρα που τα φτιάχνεις από την αρχή για αυτά το να βάλεις air condition. Να, εντάξει, δεν θα βγαίνει. Αυτά, ναι, αυτά είναι που θέλουν χρόνο με την έννοια πια. Ότι αυτό θα βρούμε να το πουλήσουμε, ναι, και θα πιάσει καλά λεφτά. Ναι. Και μετά θα πρέπει με εκείνα τα χρήματα να αγοράσουμε το αριστερό τίμωνο. Αλλά αυτά θέλουν χρόνο. Είπατε κάποιοι βάλε ζεστό αέρα μέσα. Το πρόβλημά μου δεν είναι να βάλω τους δύο σωλήνες του νερού που είδατε χθες, που είπα θα κάνω delete τη σωλήνα αυτό, να τους βάλω μέσα στο ψυγείο. Αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι δεν έχω όλο το πάνελ της βαπορέτας από αριστερό τίμωνο. Είναι άλλο το αριστερού, άλλο το δεξί. Και κάνει 3,5 χιλιάρικα. Το πάνελ που θα σας δείξω τώρα, ναι, το έχω ναι, πάει πίσω. Πολύ ακριβό. Κάνει 3,5 χιλιάρικα. Του δεξί και 3,5 του αριστερού. Εμείς έχουμε από δεξιοτήμωνο, το βγάλαμε, δεν μπαίνει στο αριστερό τίμωνο. Είναι εκεί κάτω όλο αυτό που βλέπετε και ένα πάνελ. Α, εδώ μέσα, να το πω εδώ κάτω. Το βλέπετε όλο αυτό το πάνελ που βλέπετε.
Δεν φαίνεται τίποτα βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, το βλέπετε, όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ είναι ένα πάνελ το οποίο τα έχει όλα πάνω. Ψυγεία, ευαπορέτα, μοτέρια, όλα είναι πάνω. Αυτό είναι άλλο για δεξί και άλλο για αριστερό. Δεν το έχουμε. Θέλει 3.500. Δεν έχω τώρα να δώσω. Οπότε λέω, ας βγει το αμάξι έξω. Δεν θα έχει πίσω τα ευαπορέτα και όλα τα σχετικά. Δεν θα έχει αέρα, δεν θα έχει κάτι. Θα ανοίγω παράθυρα. Και αφού το αμάξι είναι σε μια κατάσταση που είναι έξω, δουλεύει, κινείται και τα σχετικά, θα μαζέψω λεφτά. Θα ψάχνω κάποιο μεταχειρισμένο. Και κάποια στιγμή θα το αλλάξουμε. Έτσι ώστε δεν είναι κάτι που επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά του αμαξιού. Και βέβαια το θέμα μας είναι τα χρήματα, έτσι. Δεν έχω 3.500 τώρα, εννοείται. Να δώσω για κάτι τέτοιο. Οπότε πάει στη δεύτερη μοίρα. Τώρα πάμε για τη μοκέτα. Γιατί πολλοί μου λέτε, γιατί δεν φτιάχνεις μοκέτα για το Supra εδώ, custom, ή να βάλεις απλά ένα πανί κάτω, ξέρω, μια φλοκάτη. Παιδιά, οι μοκέτες των αμαξιών έχουν από κάτω. Βλέπετε, είναι από κάτω, έχουν ένα υλικό και έχουν βγει από. Πώς το εξηγήσω, βγαίνουν από μήτρες, από πρέσες. Καλούπια. Βλέπετε που έχουν αυτά, τα τετράγωνα. Βλέπετε πως είναι αυτή, έχει τα νεύρα εδώ. Όλα αυτά είναι από πλαστικό από κάτω. Πλαστικό, το οποίο έχει βγει σε μήτρα, σε καλούπι. Αν δεν πάρουμε αυτήν τη μήτρα, ή τέλος πάντων, αν δεν πάρουμε μία που να έχει μήτρα, δεν θα κάτσει καλά εδώ. Δεν θα κάτσει καλά εδώ, γιατί όλα αυτά τα νεύρα θα γίνουν χάλια. Θα σηκώνει τη φλοκάτη έτσι, ξέρω εγώ. Δεν θα κάτσει καλά, δεν γίνεται. Γι' αυτό και πρέπει να πάρω από Αμερική αυτή που έχει βγει με τη μήτρα. Να σας πω ότι μεταχειρισμένη από Supra κάνει 1.500. Οι τιμές των, περιφερειακών του Supra, πλαστικά, φλοκάτες, διακόπτες και τα σχετικά, έχουν ξεφύγει. Ήταν ακριβά, αλλά τελευταίο 1.5 χρόνο έχουν πάει στο Θεό. Πριν από μερικά χρόνια έβρισκα κάποια πλαστικά σε καλές τιμές. Για να καταλάβετε, την κονσόλα αυτή, όλη την κεντρική, μόνο τα πλαστικά, πρόπερση, πέρσι την έπαιρνες 5 κατοστάρικα, 6. Τώρα κάνει 3,5. Εγώ τον Αύγουστο την είχα στείλει με τα μεταφορικά. Πέρσι τον Αύγουστο, ένα χρόνο πριν σχεδόν, τον είχε στείλει πόσο? 600 κάτι ευρώ. Τώρα, μα μπείτε, τη βρίσκεις 3.500. Έχει τρελαθεί η φάση. Ναι, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Α, μπορείς να βάλεις κάτι? Πρόσεχε που το βιντεό μας. Το κρατάω για έκπληξη. Ξέρω δεν τι κάνω. Κάω λίγο. Τι είναι εκεί? Τώρα είναι έκπληξη. Προστάτης. Surprise, δεν στο δείχνω. Καλά. Τώρα θα. Σε 5 δευτερόλεπτα τα αποκαλύπτω. Να καταλάβετε ότι το χερούλι, ένα χερούλι που έχει στην κολόνα, ένα χερούλι τόσο. Αλλά πλαστικό, τουλάχιστον κάνει 80 ευρώ. Το ρολόι. Α, εντάξει, έχουμε ρολόι. Έχουμε μας ρολόι. Οκ. Okay. Και μπορείς να βάλεις και τίποτα άλλο. Εντάξει. Εδώ τι είχε, ρογόγκ εκεί πέρα. Εδώ είναι ο ρογόγκ. Εδώ. Ναι. Εδώ είναι το κλειδί, η μίζα. Α, ναι, όντως. Εδώ είναι η αναπτήρας. Okay. Και εδώ είναι traction control, θερμανόμενα καθίσματα. Αυτά μπορούν να μπουν λογικά. Ναι. Okay. Βγαίνουν. Και ο ρογός μπαίνει. Το πάνελ του κλιματισμού εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ μια οθονούλα 2D. Ρεγαμότο, το πάνελ περίμενα να. Και εγώ περίμενα να. Δεν το περίμενα έτσι, γιατί νόμιζα τα βλέπα και έλεγα θα είναι άλλο αυτό, πώς ήταν αυτό άλλο. Ναι. Και θα μπουν ξεχωριστά όλα. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν πτωόμαστε. Αρκετά ήρθαν καλά με το ότι οι πόρτες μπαίνουν universal, οπότε μπορούμε να έχουμε πόρτες. Εντάξει, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε και τι άλλο μας λείπει. Πάμε να βάλουμε τα μορτισεράκια. Ναι, πάμε να βάλουμε τα μορτισεράκια. Κατά τα άλλα, εντάξει, έχουμε όλο τον κόλο και τα καθίσματα στη μέση και τη φλοκάτη έχουμε του κόλου και τη βάση από κάτω, οπότε... Εντάξει, καθάρισμα όλα αυτά τα πλαστικά, ντύσιμο πιθανότητα γιατί όλα είναι γρατζουνισμένα. Και είμαστε ok. Το αμάξι θα κλείσει από τη μέση και πίσω, θα κλείσει. Από τη μέση και πίσω θα κλείσει. Περάστε προς τα πίσω. Τώρα θα μου φύγει ο κόλος εγώ να το κρατάω αυτό σηκωμένο και θα κάνεις δουλίτσα. Θα κάνεις γυμναστική τώρα. Μισό λεπτάκι, το κάνουμε. Τι θέλω να πω. Και μόλις μπει η βελέτζα, μαλάκα δεν μπορώ να θυμηθώ ότι... Πώς λέγεται, φλοκάντη, βελέτζα, τη λέω, ό,τι θες. Μοκέτα. Η μοκέτα, μόλις μπει η μοκέτα, μπαίνουν και οι πόρτες, μπαίνει και η μοκέτα μαύρη, μπαίνουν τα δύο καθίσματα. Η κεντρική κονσόλα μέχρι εκεί θα μπει και μετά θα έχουμε μόνο χαμένο το καντράν. Mm-hmm. Επειδή θα περιμένουμε να βρει ο Σίβης τι θα κάνει με εκείνα τα καλώδια. Ασφαλιωθεί και έχει μέσα, για δες, εκεί κάτω που βλέπω κάτι. Αυτό ήθελα να δω. Για δες. Ναι, είναι κομπλέ όλα. Είναι όλα εκεί. Υπάρχει.
Ωραία. Άρα, άρα είμαστε σούπερ. Ναι, βάζουμε ρεύμα και δουλεύουν όλα. Κάτσε λίγο να δω και κάτι άλλο τώρα. Τα παράθυρα θεωρητικά να βάλεις ρεύμα θα δουλέψουν. Εδώ. Ναι. Κάπου εδώ. Ναι, ναι, νάτο. Αυτά είναι που έρχονται από την πόρτα. Ναι, λογικά. Ναι, νάτο. Αυτό, ναι. Αυτό είναι η καλωδίωση της πόρτας. Ναι, και πού πάει. Από εκεί, κάτσε λίγο να έρθω να δω και από εκεί. Κουμπώνει. Έχει ένα πάνελ. Κουμπώνει εδώ πάνω, λογικά κάπου. Ναι. Περίμενε. Θα σου πω. Ναι, νάτο. Α, τα κούμπες κιόλας. Ναι. Τι κάνεις αρθήριο εκεί μέσα, για δείξε μας, δείξε μας. Έλα εδώ, αυτή την πρίζα, αυτή ήτανε. Τα θυμάμαι λίγο. Απλά δεν περνάει από εδώ, κάτσε λίγο. Περνάς από πίσω. Ναι, θέλω από πίσω μέσα, να περάσει. Από μέσα να περάσει από τον νεύρο. Απλά... Τα νεύρα τα έβγαλα, θέλει να τα βάψει ο... Μια δοκιμή κάναμε. Σου έκανα, αν θυμάσαι, σου είχα κάνει δώρο και το ρελεδάκι των παραθύρων. Ναι. Στο είχα φέρει ένα ροζ, ένα μοβ, καβλιάρικο χρωματάκι. Έλα. Θα μου βγάζεις τι είναι εκεί. Ρελέ. Okay, για να περάσουν τα τέτοια. Ναι, λοιπόν. Και θα φέρω φως, περίμενα. Φέρω. Θεωρητικά, αν βάλουμε μπαταρία. Α, θέλουμε να μεταφέρουμε την μπαταρία πίσω, ε. Η μπαταρία θα μπει όπως το FD εκεί πίσω. Το οποίο σημαίνει ότι θα. Γύρωση έχουμε πίσω στο σασί γιώνης, βάζει ένα χοντρό καλώδιο. Και 12 βολ θα ρίξουμε από εδώ μπροστά πίσω. Τώρα που είναι γυμνό το αμάξι. Για να είναι πίσω, για να έχει χώρο μπροστά, γιατί δεν μπορεί να μπει με τους σωλήνες πια τους. Του intercooler. Οπότε όλοι τη μεταφέρουν πίσω. Λοιπόν. Έλα, περίμενε. Πάρε το φως, βάλ το εκεί. Και να έρθω εγώ να τραβήξω. Ναι, θέλω. Θέλω. Τι άλλο, Γίτσες. Έλα. Και ένα ίσιο πεθαμιδάκι θέλω. Λοιπόν. Ευτυχώς έχουμε ασφαλειωθεί και από ό,τι βλέπετε. Έχουμε τη μόνωση μπροστά. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα εδώ. Έχουμε βάλει την μπάρα που είναι σημαντικό. Εδώ η μόνωση την έχουμε διπλώσει εμείς. Υπάρχει. Να τη βάλουμε και αυτήν σωστά. Απλά την βάλαμε έτσι κάτω για να μπορούσαμε να μπουν τα πετάλια. Αφού μπουν τα πετάλια, θα μπει και μόνο σωστά. Λοιπόν. Για να είπα μέσα να ζήσεις το Super Experience. Ναι, μπήκα μέσα κανονικά. Μπείτε εδώ. Λοιπόν. Κάτσε τώρα εδώ να κάνουμε. Θεωρητικά, άμα δώσουμε ρεύμα, αφού το controller εκεί είναι τα ασφαλωθεί και αυτά, άμα δώσουμε ρεύμα, τα παράθυρα και οι διακόψεις μπορούσαν να πηγαίνουν να ανεποκατεβαίνουν. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, αυτά περνάνε από εδώ. Μέσα, ναι. Και από εδώ που βλέπω, από μέσα περνάνε. Από πίσω, βλέπετε. Και εδώ είναι εκεί. Μπράβο. Κάτσε να μπω μέσα γιατί δεν βλέπω. Πρόσχεξε κάτω. I know. Περίμενε να τα πάω. Φοβάζει μπει τίποτα στο πίσω. Ξέρω, περίμενε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ζουχτώ. Καταστροφή. Έπρεπε τώρα να φωνάξω. Μη χωφτώ. Χωριανή, χωριανή. Δεν κάτσε. Έλα καλό μου. Από πού είσαι εσύ. Από εδώ είσαι. Ναι, από εδώ περνάει. Έλα. Έλα, εγώ που σε αγαπώ πολύ. Μπράβο. Όχι. Κάνε τη χάρη στο θείο πάνω. Όπα, κούμπωσες. Το μπλε. Το μπλε, το la de blue bla bla de blue bla. Να βάλω την άλλη που θα βλέπουμε, γιατί είναι όλα αυτά που κρέμονται μπροστά, πάνω στον κεφάλαιο δικά. Τον κεφάλαιο δεν είναι όλα αυτά. Ναι. Και αυτό εκεί το ρελέ. Εδώ είσαι έτσι. Εκεί. Και κάτω μπήκε το μπλε. Ή δεν μπαίνει κάπου το μπλε. Όχι, να δω, τώρα θα δω τι θα σου πω. Πάνω, πώς θα πάει εκεί πάνω. Όχι, όχι, όχι. Συνδέεται με κανένα από αυτά. Αυτό, είναι. Το diagnosis είναι αυτό. Οκ. Okay. Α, θηλυκιά είναι αυτή νομίζω, η άσπρη μεγάλη αυτή. Ή όχι. Όχι. Πάνω, το πορτοκαλί, Που βγαίνω πάνω του. Δεν είναι, δεν ταιριάζει. Σίγουρα. Ναι. Για δες μετά τι πίνει που έχει και δεν στα πίνει μπορεί. Όχι, έλα. Όχι, δεν είναι. Δεν στα πίνει λίγο, δεν στα πίνει, γύρνα. Δεν έχει καμία σχέση. Σίγουρα. Ναι, ρε. Ναι, έχει μικρότερο όμως. Έχει και άλλο μέγεθος. Ναι, ναι, οκ. Okay. Πού σε βάζουν εσένα. Μήπως. Για να το πω εδώ, ένα μπλε που πηγαίνει. Μήπως πάει ψηλά, είναι δυνατόν. Ένα μπλε από την πόρτα έρθει από εδώ, φίλε. Και κουμπώνει. Να ξέρει οι μπρίζες από τι πόρτες. Ναι. Ήδη βλέπω που κουμπώνει. Να το. Εκεί είναι. Πουθενά κι αυτό.
Α, μήπως είναι για κάτι άλλο που το έχω πει. Όχι. Κουμπώνει κάτι άλλο στα πλαστικά και μένει και ένα μπλε που δεν κουμπώνει πουθενά εδώ. Περίμενε γι' αυτό. Να έρθω από εκεί. Ή είναι το έχουν βγάλει από κάτω που έχει μια ασφάλεια. Είδα που κουμπώνει. Α, είναι βγαλμένο. Ναι, είδα που κουμπώνει. Γιατί τα ξαφγαλάνε όλα, τι κόλπα είναι αυτά. Έβγαλε τι πρώτε ο άλλο για να το βάψει μάλλον. Ναι, και δεν κουμπώσαν ποτέ. Περίμενε. Κάνε πώ, σηκώνεσαι και πάνε από κράτα. Εκεί. Έλα. Και αυτό τη μόνωση που έχει να δούμε θα τη βάλουμε. Δώσε χέρι, ρε. Πιάσε από το τάργκα. Αυτά τα πιαστράκια. Χθες τα βρήκα στο ίντερνετ. Ναι. Αυτά εδώ. Okay. Αυτά. Μπαίνουν γύρω-γύρω, μας λείπει ένα εδώ. Και εδώ. Και κρατάνε τη μοκέτα. Εκεί τα έχουμε όλα. Εντάξει, θα βάλω. Ναι. Βρήκες. Έχει μια μπλε μπρίζα, ναι, αυτή είναι το controller της πόρτας. Να με πάει που. Κάτσε να ξαπλώσω. Και πρόσεχε το λευγέ, είναι μεγάλος. Είναι too big. Πρόσεχε σίδερο στο κεφάλι σου. I know, I know. Πάω από εκεί, καλύτερα θα λέω. Πώς θα έχουμε κάνει όλα εδώ, αρκεί γύρωση που πρέπει να βάλουμε. Τι γύρωση, έχει γύρωση σχήμα. Ναι, ναι. Ω, αυτό έχει βάση και έχει φύγει όλο από τη βάση. Να το. Εκεί κάτω δεν είναι. Περίμενε. Εκεί κάτω. Στο πορτοκαλί. Περίμενε. Να δω. Όχι. Ή στο γκρι από κάτω που έχει. Περίμενε. Θα σου πω τώρα. Έλα. Να. Εκεί. Από κάτω ένα γκρι που είναι άδειο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Εδώ μπορεί να μπαίνει το door control. Ή εδώ. Αυτά όλα είναι από το καντράν έρχονται. Α, οκ. Okay. Ναι. Αυτό που πριζώσαμε τώρα. Sorry. Ναι. Αυτό τώρα που κουμπώσαμε είναι τα controller της πόρτας. Οκ. Okay. Ναι. Door control, δηλαδή έχει κάτι που λείπει. Έχει πλακέτα για το κεντρικό κλείδωμα. Α, δεν τη χρειαζόμαστε. Όπα. Θα τη βάλουμε. Κάπου θα υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα βρω κι εγώ περνάω. Έχω και κάτι καλό. Α, κοίταξε. Καταρχάς εδώ κρέμεται πολύ πράγμα. Μέσα εδώ. Κλείσε λίγο. Εδώ δεν είναι όλα το κεφάλαιο από το μοντέλο μας ήρθε, αν τα βγάλεις. Ναι. Πεις πρόσεχε αυτό το θέλω γιατί είναι. Α, οκ. Okay. Βγάζε. Τι όλα αυτά είναι. Βγάλω τα κάτω, δεν μας χρειάζεται. Έχουμε εδώ τώρα πράγμα. Όλα αυτά τα... Οκ. Okay. Αυτή είναι η προξέδου του μοτέρ. Θα την κάνει ο Σίβος, αυτή καινούργια. Ναι, να μην την πειράξουμε αυτή, να. Ναι, δεν θα κάνει αυτή, να. Θα κάνει καινούργια, να. Ναι. Κάτσε εδώ, εδώ. Λέγα πως και εδώ έχει τίποτα. Οκ. Okay. Ναι, λογικά... Ναι. Αυτός είναι ο παράλληλος, τι ήτανε. Όχι, κάτι ήταν σταγερμός. Α, άσχετο, ναι. Για κάτσε λίγο πάνω εδώ. Δηλαδή τώρα αν βάλουμε μπαταρία θα γίνει. Υγιώς δεν έχουμε, μην κάψουμε τίποτα. Α, τι βάλουμε. Ναι. Όπα. Για αρχή. Give me light. Ουπς. Λοιπόν. Ναι, εδώ βάλαμε. Είχε μπρίζα. Έχει μια μπρίζα εδώ πάνω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή, αλλά φτάνει εκεί πάνω. Οπα, παίζει. Φτάνει εκεί πάνω. Ναι, τώρα... Φέρει την κάμερα για να έχεις δύο χέρια. Έλα. Και κάτι άλλο πράσινο στον αέρα είναι εκεί πέρα. Τι γίνεται, πες. Να δοκιμάσω πρώτα. Σύφη, δεν θα είναι τόσο εύκολα όσο τα έλεγα. Θες να το πιάσεις με τα αέρα από αυτά πάνω, κάπου. Ας πούμε τα αέρα να πιάσεις πάνω. Πέρα τα από εδώ, έλα. Πέρα τα από εδώ πάνω. Πέρα τα από εδώ. Έλα, όπα. Τι είναι, βαλές. Α, τα βαλές. Μισό. Μα λέει καλό βγαλμένα, είναι εκεί πίσω. Ναι, δύο. Παίζει Lego άλλος. Τι κάτω, σου δείχνω εμένα, ρε, μα δείξε, ναι, δηλαδή. Και τι αγχώνεσαι. Lego παίζει, κουμπώνει. Όχι. Αυτό. Όπα, νομίζω έπιασα λαβράκι. Έλα, δες. Οκ. Όπα. Δίπλα ή από κάτω, γιατί έχει από κάτω. Δίπλα. Όπα. Έχει από κάτω μία. Οκ. Ωραία. Αυτά παίρνετε από εδώ πάνω, ρε. Αυτά έξω πρέπει να μπουν κάπου. Κάτσε λίγο να ρίξω μια ματιά ακόμα. Ναι. Και θα σε πω. Βασικά αυτά είναι το καντράν, ρε μαλάκα. Ναι, είναι. Αυτά εδώ είναι. Αυτά όλα είναι το καντράν. Αυτά είναι... Κάτσε. Κάποια. Ναι, αυτό είναι το καντράν, ας πούμε. Ναι. Όπα. Να τη συμπρίζει το καντράν.
Του κατεράνε αυτές. Ναι, αυτές εδώ που λένε. Και το... Άρα βάλτε από το πάνω αυτές. Βάλτε πάνω εδώ, να μην μας ενοχλούν. Ναι. Κάτσε λίγο να δω κάτι ακόμα. Ναι. Όχι, τα έχουμε βριζώσει όλα, φίλε. Το μπλε αυτό. Το μπλε αυτό. Παίρνατε τώρα... εδώ πάνω αυτές, ρε. Στράβατε προς τα εδώ. Έτσι, βάλτε εκεί πέρα. Εκεί. Τελείωσε. Okay. Αυτό. Ναι. Ορίστε, μην ενοχλούν. Ναι, κάτσε και εσύ εδώ. Ναι. Κάτσε και εσύ από εκεί. Λοιπόν, έχουμε μια μπρίζα. Τι εκεί να μπαίνει. Είναι δυνατόν και πώς θα την τραβήξουμε μέχρι εκεί. Κάτσε να βγάλω πάλι το ρελέ, ρε φίλε. Μας χέζουνε, δεν πειράζει. Πειράζει. Λοιπόν, κλείνουμε λίγο, να βγάλουμε άκρη εδώ και θα σας πούμε. Όλες οι ασφάλειες είναι εδώ. Ναι. Όλα καλά. Θα το χτυπήσω τις φορές, θα πάρω στο χέρι στο τέλος. Πάρεις και την κεφάλι μου τώρα από λίγο μια απόλυση. Πάρω στο χέρι στο τέλος. Τώρα. Το πλάνο. Βγάζουμε αυτό το πανελάκι από εδώ. Γιατί από πίσω είναι το καλώδιο εκείνο της πόρτας. Να δούμε αν πας και έχει τεντώσει. Ναι, να το κουμπώσει σε μια θύρα που βρήκε εκεί πέρα ο Παναγιώτης. Ναι. Γιατί αυτό συνδέεται εδώ με το διακόπτη των. Εδώ πού είναι εδώ το διακόπτη τη φύση. Να μάλλουμε τα σύνδερα. Εδώ. Αυτό δεν είναι συνδεδεμένο. Μαλάκα τα έχουν αποσυνδέσει όλα. Εδώ είναι η μπρίζα για τους διακόπτες. Και αυτό τι είναι, αποσυνδεδεμένο. Αυτό είναι. Ναι, σύνδεστο. Το μοτεράκι της πόρτας είναι, όχι. Κάτσε. Δεν συνδέεται μεταξύ του, φαίνεται να συνδέεται. Ναι, μπήκε. Το μοτεράκι της πόρτας. Γιατί τα έχουμε καλή ώρα, δεν με καταλάβω. Θες μα. Αυτό είναι. Αυτό τι είναι το ξύλο. Αυτό είναι ηλεκτρομαγνητική. Είναι αυτό, και κουμπώνει εδώ. Το ξύλο κατράει κόντρα το τζαμί, ναι. Αμάν, ναι. Τέλεια, ρε. Όπα. Γιατί όμως. Γιατί. Δείξε. Στάσου, ρε φίλε. Αυτό. Τώρα το είδαμε. Αφού έχει πάνω το μηχανισμό και είναι σηκωμένο το παράθυρο, υποτίθεται. Τι το έχει ξεβίδωτο, όχι. Μήπως το είχε βάλει γιατί είχε βγάλει το μηχανισμό για να βάψει, γιατί έβγαλε από πίσω από εδώ. Ναι, έβγαλε το μηχανισμό. Έβγαλε το μηχανισμό βαφέα. Ναι, δεν κουνιέται. Κράτα λίγο, κράτα λίγο. Αυτά είναι βαμμένα από πίσω. Άρα αυτά τα είχε βγάλει όλα. Ναι. Το είχε βάλει τότε για να μην πέσει κάτω. Ναι. Λογικά πρέπει να βγει αυτό και θα πέσει. Και αυτό εδώ τώρα είχε κούμπομα το οποίο έσπασε. Έσπασε. Ποιο? Όχι, δεν έσπασε. Έσπασε. Έσπασε, δεν έσπασε, δεν το πρόβλημά σου τώρα. Ναι, γάμισε, εντάξει. Ναι, έσπασε, θες πω. Γι' αυτό και είναι ακούμποτα τα μερικά μισά. Okay. Λογικά πρέπει να βγει το ξύλο τώρα. Το έχει βάλει ίσως για να δει και το αξέχασε μέσα. Θα χρειαστεί. Από εκεί θα βγει. Ναι. Τίποτα. Θα χρειαστεί να βγάλουμε το σύρμα αυτό. Αυτό τι είναι, εντάξει. Σηματόσκηνο. Αλήθεια τώρα. Τι, δεν έχει περάσει το μηχανισμό του σηματόσκηνο. Άμα έκοψε σηματόσκηνο ο μηχανισμός, θα ψάξουμε τώρα και μηχανισμό όπως σούπρα με K4. Τέλεια, ναι. Γι' αυτό έβαλε το ξύλο. Από εκεί έχει ξύλο. Όχι. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή αν βγει τώρα θα πέσει κάτω. 99,9%. Βγάλω, να δούμε, το καθαρό. Βγάλω το ξύλο, βγάλω το σύρμα. Περίμενε. Έχεις κάτι να το κόψεις. Κάτι να το κόψω δεν έχω τώρα. Ω, και εδώ σφάζει η λαμαρίνα. Να σου δώσω ένα τέτοιο κοπίδι να κόψεις το σύρμα. Φέρε. Περίμενε. Φέρε. Καλά πάει, κράτα. Ναι, δροσιστήκαμε τώρα. Ναι. Έλα, Λέξη. Τι. Αυτό είναι το σειρματόσχημα που φεύγει από το μηχανισμό. Είναι κομμένο, εδώ σφαγμένο. Το βλέπεις. Τώρα το βγάλω. Καπούτ. Δεν πηγαίνετε ξανά μέσα κάπως. Δεν φτιάχνετε. Όχι. Όχι. Γιατί, άμα ανοίξουμε μηχανισμό όλο. Θέλει κάποια μύτη. Το μοτεράκι θα το κρατήσουμε. Θέλουμε το μηχανισμό με το σειρματόσχηνο. Να πάμε στο φίλο μας τον Αλεξανδρίδη να πάρουμε του συνοδηγού το μηχανισμό. Ο μηχανισμός, το μοτέρ δουλεύει, αλλά επειδή έχει κοπεί μέσα από το μοτέρ, λες ότι δεν φτιάχνεται. 99,9% όχι. Όσα είναι με σειρματόσχηνο και κοπεί το σειρματόσχηνο, δεν επισκευάζεται αυτό. Αλλάζουμε μοτέρ. Αλλάζουμε δηλαδή το μηχανισμό. Και το μοτεράκι να κρατήσουμε, αλλάζουμε το μηχανισμό. Και πού πήγαινε αυτό τώρα κανονικά. Από εκεί για να το δω που φεύγει, φεύγει και πάει κάπου πάνω. Και ναι. Πάνω που πήγε. Γι' αυτό το έχει. Κάνει κύκλο, ρε φίλε. Α. Κάνει κύκλο. Έχει και από κάτω έρχεται. Να του. Και από κάτω έρχεται. Βλέπεις. Ωραία, να βγάλω το ξύλο τώρα γιατί θέλω να. Φίλε, θα πέσει μέσα το παράθυρο. Και τι έγινε. Για να μην είναι.
Άστο έτσι για την ώρα, εγώ λέω. Να δω αν είναι μέσα και οι οδηγοί του, θέλω να δω τα πάντα. Οι οδηγοί είναι, ρε φίλε. Οδηγοί. Άρα θα πιθανόν υποκατεβαίνει το παράθυρο με το χέρι. Να του. Ένα οδηγό εδώ. Κόψε, βγάλω το ξύλο λίγο. Κόψε το σιδέρκο σήμα. Οκ. Δεν θα βγει τώρα στο προχειτό αμάξι. Α, από εδώ το έχει φλώσει, το βλέπω όλα. Οκ, περίμενε. Κράτησε αυτό εδώ. Λοιπόν, τράβε το παράθυρο πάνω. Το τράβα, δεν πάει πάνω. Κράτα το. Ναι. Από πίσω το βγάλεις, από εκεί. Έτσι. Περίμενε. Μπροστά, μπροστά, μπροστά. Έχει μεγάλο κενό. Ναι, κράτα μόνο το παράθυρο. Κρατάω, δεν φύγει. Σκόπι. Από εκεί που το έβρεσε. Ναι, ρε. Πήγε. Μαλακά, πίσω είναι. Βάλ το χέρι σου, πίσω και πάρ' το. Περίμενε. Να το βλέπω από εδώ. Ναι, βρε. Τώρα βρε. Κάτσε. Α, αυτό. Δεν θέλω να κάνω ζημιά στην πόρτα. Τι να κάνεις στην πόρτα, ρε. Λοιπόν, κράτα το τζάμι και κάνε πως το αφήνεις σιγά σιγά. Τι το αφήνω, το έχω αφήσει. Δεν πάει πουθενά. Κατεβαίνει. Τι κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Α, ναι, θέλω να δω. Είδες. Αυτό ήθελα να κάνω για να δούμε που πάει την τίζα. Η κομμένη. Αυτό έχει κοπεί, εδώ. Ναι. Όχι, κάτσε. Αυτό έχει κοπεί εδώ, ναι, λογικά. Ναι, έμπαινε μέσα. Αυτό λογικά πηγαίνει εδώ, δηλαδή, ναι, κάπως, ναι, έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Ναι, έχει κοπεί. Έχει κοπεί. Και πέφτει το τζάμι τώρα. Εντάξει, εγώ θέλω να δω αν δουλεύει το τζάμι έτσι, κατά τον τρόπο. Δουλεύει, η οδηγία πάνω είναι. Ναι, αυτό ήθελα να δω. Ναι. Οκ. Ναι. Αυτό εκεί. Εντάξει, άρα θέλουμε... Κάνε λίγο πως το τραβάς επάνω, κουνιέται προς τα πάνω. Όχι. Κουνιέται, αλλά... Όχι. Oh, γιατί σφινώνει τώρα. Ναι, αν δεν κουνηθεί προς τα πάνω, πώς θα το βγάλουμε μετά το μοτέρ. Γι' αυτό είχε βάλει το ξύλο για άλλη κουφάλα. Δεν ξέρω, αν το τραβήξουμε μαζί μπορεί να βγει, μπορεί να μην έχω δύναμη. Ξέρω εγώ. Έχει από κάτω από εκεί το τζάμι. Περίμενε να βάλω όσο λεβγεί το ξύλο. Όχι, ρε, μην βάλεις τέτοιο, το χέρι σου βάλε. Δεν είναι τόσο. Όπα, έρχεται. Είδες, βοήθεια. Εντάξει, έρχεται. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Το καταλαβαίνω που είναι βαρύ. Ναι, ωραία, άστο να σφινώσει κάτω. Άστο, εκεί θα πέσει. Είναι σφινωμένο. Άστο, έτσι. Οκ. Okay. Άρα θέλουμε, ναι, δεν θέλουμε αυτό με την τίζα του. Ναι. Και από κάτω του μπαίνει και άλλη τίζα. Ναι, και άλλη τίζα από κάτω από εδώ. Είναι κομμένες, έλα, εντάξει. Η μία από πάνω. Ναι. Τώρα που είναι ανοιχτή η πόρτα, είναι ευκαιρία. Ωραία. Βρες να συνδέσει εκεί το. Έφερε το 12. Ναι. Πού το. Λοιπόν. Φέρω. Κάτσε λίγο να δούμε εδώ τι στηρίζει και τι δεν παίζει. Βρες να συνδέσει αν μπορεί το μπλε. Το ξύλο. Οικονομήσαμε και το ξύλο. Σούπρα ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Το βάλω κλήρωση. Θα το κάνουμε κλήρωση, ποιος έλεγε το ξύλο του σούπρα. Τουλάχιστον να μπει από εδώ το controller για να συνδέσουμε από εδώ το εγκεφάλι. Γιατί σε αυτά τα αμάξια πρέπει να συνδέσεις το βασικό, το μεγάλο το controller που έχει και τα δύο παράθυρα για να δουλέψει έστω και το μικρό. Οπότε αν συνδέσουμε από εδώ θα μπορέσουμε να παίξουμε τουλάχιστον εκείνο το παράθυρο. Απλά να βάλουμε και δύο γιώσεις που είδα στον αέρα. Ναι. Εγκέφαλα δεν έχω για να κάψουμε, να φωνόμαστε. Okay. Ναι, πάλι δεν πάει μέχρι εκεί βέβαια. Γιατί, πάει αν βγάλεις αυτό που έχεις βάλει και το βάλεις από μέσα. Αυτό το πορτοκαλί με το άλλο που κούμποσες. Ναι. Βγάλ το, παίρνω αυτό κολλητά. Όχι αυτό, πού πρέπει να πάει, εκεί πέρα, τελικά ή πάνω λες θα πάει. Και βλέπω, πάνω. Βλέπω εδώ ότι ταιριάζει λίγο το, όχι, δεν κάτω έχει. Κάτω το κίτρινο. Έχει άλλη μπρίζα. Κάτω το κίτρινο. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Εκεί. Μήπως και τυχόν, όχι. Κάπου είδα για να δω αυτήν. Όχι, και αυτή δεν είναι, έχει άλλα αυτήν. Θα λογικά φεύγουν πάνω στα καντράν. Αυτά είναι πάνω στα καντράν, ναι, δεν είναι. Ξαναπέρα το πάνω μέσα να φύλλα. Κάτσε λίγο να δω κάτι τελευταίο. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Αγάπες και ερωτές. Άμα είσαι παλιάτρος. Οι νέοι θα ξέρουν ποιο είναι το κομμάτι αυτή. Ούτε για αστείο. Και ποια το λέει. Λοιπόν, Δημού ήτανε. Ναι, μπράβο. Λες εκεί πέρα. Ναι. Εγώ λέω πως είναι εδώ πάνω. Όχι, εκεί είναι τραπλή πάνω. Όχι, είναι πολύ πιο κοντή αυτή. Δεν μπορεί να μην μπαίνει κάπου ρυφή. Κάτσε να βγάλω πάλι το ρελέ αυτό. Καλά πάει αυτό. Τόσο καλά το έβαλα. Να μην το ξαναβάλω, μένει. Λοιπόν,
Όχι, δεν είναι. Μαξιά έτσι πως έρχονται, ρε φίλε, ταιριάζει. Καμία σχέση. Πολύ. Είναι πολύ βαρθιά. Πολύ βαρθιά. Η πορτοκαλί σίγουρα δεν μπαίνει εδώ μπροστά. Δηλαδή, εκεί βγαίνει το φωνάτσο από το μέρος του. Να, βλέπεις, δεν είναι. Έχει εντελώς διαφορετική πατούρα. Ανάποδα. Όχι, είναι πιο φαρδιά. Είναι πιο φαρδιά. Okay. Είναι πιο φαρδιά. Αυτό τώρα πού πήγαινε όμως. Δεν μπορεί να μην μπαίνει. Πόρτα είναι. Ναι. Έχει μείνει κάτι κενό. Εκτός από αυτό εδώ, αυτό θα βάλουμε το ρελέ. Επάνω εδώ δεν ταιριάζει, είναι φαρδί. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Και ένα ρελέ λείπει εδώ πάνω. Το οποίο πρέπει να είναι το Tail Light Relay. Πρέπει να έχω. Okay. Μήπως πάει κάπου αλλού αυτός, κάνει controller. Μπορεί να έχει, αυτό μπορεί να είναι σε καμιά πλακέτα άλλη και να βιδώνει εδώ. Mm-hmm. Το άσπρο τι είναι αυτό, μήπως το άσπρο δίνει τα παράθυρα και αυτά. Ναι, παίζει. 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 Γιατί και από εκεί ήταν αποσυνδεμένο το μπλε. Αυτό μπορεί να πηγαίνει σε καμιά πλακέτα τώρα. Κανα door control, σαν αυτή που έλειπε στο Μίκα Πατρία και δεν έχει κεντρικό κλείδωμα, αν θυμάσαι. Ναι, τα παράθυρα θα δουλέψουνε. Παίζει. Βάλα από εκεί τη γύρωση που είδα χύμα. Από εδώ βλέπει καμιά γύρωση χύμα, όχι. Όχι. Όχι, οι γύρωσει εδώ είναι όλε βαλμένε. Okay. Κάτσε να βάλουμε πάλι αυτό το ταλαβέρι. Ναι. Νεύρα, είδες νεύρα που έχει για ακαμψία. Έχει, είναι ενισχυμένο πολύ τα φύλλα. Γι' αυτό είναι ένα μισθό. Δείτε τώρα νεύρα εκεί, νεύρα εδώ, σαν αράχνη. Είναι νευρικό το αυτοκίνητο, πολύ. Ναι. Τι άλλο να βγάζει μπλε μέσα από την πόρτα. Εντάξει, άσπρο είναι αυτό που κούμποσες, άσπρο είναι και αυτό. Ναι, είναι. Το μπλε μήπως είναι τίποτα stand-by, κάτι άλλο. Το μπλε μπορεί να είναι για το κεντρικό κλείδωμα. Μπορεί, ναι. Και να έχει το door control, το πακέτο από εδώ. Ισχύει. Εντάξει, μπορούμε να δούμε τα schematics. Αυτό εύκολο, δεν αργότερα. Είναι. Κάτσε να φέρω εγώ το απλό το. Από εδώ έχει κάτι μια γύρωση σχήμα. Εδώ έχουμε εμείς για την μπαταρία. Όχι, τέτοια. Έχει. Νομίζω. Ναι, έχει δύο. Αρθενικό και θηλυκό. Έχει θηλυκό, θετικό, αρσενικό θηλυκό πάντα και γύρωση. Θεωρητικά, αυτό είναι μοτεράκι για τις λίθρες, θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Άρα μια μικρή μπαταρία να βάλουμε εδώ. Αν κάτσα φέρω εγώ το διακόπτη. Ναι, αυτό είναι το διακόπτη. Σαν να παίζουμε puzzle είναι και μ' αρέσει. Μόνο που. Σαν να παίζουμε puzzle είναι και μ' αρέσει. Μόνο που. Ναι, όντως είναι αυτό εδώ. Παίζουμε το βάλα και με ένα χέρι ανάποδα. Πόσο ninja είμαι, ρε φίλε. Μόνο που κάθε λάθος που βρίσκουμε και κάτι που δεν μπαίνει σωστά είναι 400. Είναι ακριβά όλα σε αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, μπήκε. Νομίζω. Για πάτα. Πάτα το. Ναι, κάτσε μισό. Ναι. Αχ. Καλά θα πέφτω. Μπαταρία έχουμε κάνει να δουλεύει εδώ μικρή. Α, το Forester έχει. Α, δεν έχουμε το Forester εδώ. Εδώ έχουμε αφήσει καμία. Μπα, όλες καλά μέσα της. Αυτού. Πάνε το φέρω. Λοιπόν, έλα εδώ, κράτα, να βάλω την μπαταρία. Θεός θα το κάνει βέβαια. Εδώ. Οπα. Έχουμε γύρωση. Ναι, κοίτα εδώ. Ο αρνητικός ο πόλος είναι στο σασί πάνω. Α, ωραία. Τι έγινε τώρα εδώ. Α, αυτό είναι το καλώδιο, το χοντρό του δυναμό. Τι είναι. Ναι. Okay. Περίμενε. Αυτό είναι δυναμό. Περίμενε. Έλα βρε καλό μου που βρήκες να μπλεχτείς τώρα. Δεν έχουμε γύρωση σασί από ό,τι βλέπω. Το δυναμό πώς θα πάει εκεί. Από κάτω περνούσε μάλλον. Κάτω περνάει. Από κάτω περνάει.
Παναγίος Συνάτη. Τι βίδα είναι? 10 είναι. Δεκάρα πρέπει να είναι, σαν αυτή που έβαλα μέσα. Κάτσε λίγο. Με τα μπαταρία πλάγια εδώ. Κάτσε λίγο μισό. Ναι, κλείστο, κλείστο. Κάτσε να το σφίξουμε λίγο. Και βλέπει, λέει, το βίντεο ο Σύφης. Α, παιδιά, εσείς ξέρετε πολυτεχνολογικά, δεν με χρειάζεται. Κάντε μόνοι σας. Κάντε το μόνοι σας. Okay. Λοιπόν, κράτα λίγο και αυτό. Γιατί τώρα το δυναμό δεν κάνει να κουμπάει κάπου. Αυτό είναι γιατί το... Γιατί θα... εντάξει. Ας πάω στο πλαστικό στον προφυλακτήρα. Έτσι. Έχει το λάστιχο εδώ, νομίζω, πάει ρεύμα. Κάτσε εδώ πώς θα βάλω αυτήν τώρα εδώ. Το συν είναι, μείον είναι αυτό, άρα έτσι. Θετικός είσαι εδώ, μπράβο, κοντή είναι, βάλτε λίγο πρόχειρα. Καλά προβλέπετε να κάνει κανένα τσαφ τσαφ τσαφ. Θα με κάνεις να γελάσω αυτό, τι είναι. Άστο. Καλά πάει αυτό. Και, okay, και αυτό πάει καλά. Εντάξει. Κομμένο καλά είναι. Θα περάσει, το Σύφης. Ναι. Και έρχεται εδώ σε μια ασφάλεια που πηγαίνει στα φώτα. Okay. Μπορεί να κάψουμε και μια ασφάλεια εδώ πολύ. Όχι, ρελέ. Έρχεται σε μια ασφάλεια εδώ, το κούμπα των φώτων και έτσι ένα κόκκινο που μου φαίνεται αυτό. Okay. Λοιπόν, κάτσε να τη βάλαμε εδώ. Να κουμπώσει. Μπορείς να κουμπώσει. Είναι εκεί η πεταλούδα τώρα λίγο. Βάλε πρώτα να έχει γύρωση. Γύρωση έχει. Κάτω πλαστική, τη βγάζω τη μόνο στην πλαστική. Ναι, ναι, βγάλτε. Ούτε σε άλλους πόλους θα φτιάξουμε για νούτους. Έτσι. Αλλά, να τη βάλω πλάγια. Δεν χωρέ, λόγω της πεταλούδας του. Για να κάνω το διακόπτη. Οκ. Εμένα με χτυπήσει, αποκλείεται. Δεν πιστεύω, κάτσε να πάω από εκεί. Βρε με την τζούπρα. Του οδηγού κάνει. Κάτσε, αυτό το κύκλωμα για να πάρει ένα θέλει ανοιχτό διακόπτη η μάστορα. Α, ναι. Ναι. Α, okay. Κάτσε λίγο, κράτα το λίγο όμως μισό λεπτό που δεν νομίζω να κάνει κάτι, έλα εδώ. Ναι, όχι, δεν... Ναι, όχι, θέλει... Θέλει διακόπτη ανοιχτό, ναι, τώρα εμείς χαρήκαμε. Ναι. Δεν πειράζει, κουμπώσαμε κάπως στις πρίζες που ήταν off. Ακριβώς. Λοιπόν. Και επί ευκαιρία πρέπει να βρούμε και πώς θα κάνουμε το καλώδιο πίσω. Ναι, να πάει... Για μπαταρία πίσω. Ναι. Και αυτά το δυναμό, πώς θα περάσει το δυναμό, θα πάει από την άλλη, μαλάκα. Άμα φτιάξει καλώδιο ο Σύφης μπορεί να κάνει ένα καλώδιο, να τραβήξει ένα καλώδιο χοντρό, καινούργιο. Στο δυναμό. Empty. Τι, το καλώδιο του δυναμό. Και εκείνο εκεί μπορεί να βγει έτσι, βγάλω το κιόλας. Ποιο ρε. Αυτό το πράγμα εδώ. Το μηχανισμό. Ο μηχανισμός βγαίνει από μια τρύπα εκεί που πρέπει να τη βουλώσουμε. Να βγάλουμε το μηχανισμό, το ξέρω. Αυτό βγάλω, δεν είναι αυτό. Αααα. Μια που είμαστε εδώ, βάζουμε τα μοριστεράκια μετά και φύγαμε. Πίσω από το μοτέρ βγαίνει, από το μπλοκ, έχει σφιχτήρα. Ναι, πού είναι ο σφιχτήρας? Πού το βλέπεις βγαίνει? Οκ, εδώ είναι. Εξαράκι πρέπει να είναι. Μαξί, νερό είναι αυτό, θες να το κόψεις πάνω και να το βουλώσουμε πάνω? Αλλά είναι πολύ μεγάλο, πώς θα βουλώσεις το, τάπα? Φελό. Why not? Φελό. Μόνο εδώ τα βλέπετε αυτά. Ωραία. Βρήκαμε όλα τα πλαστικά, το μόνο καλό, αλλά δεν έχουμε control στο ταμπλό, γιατί η κονσόλα είναι διαφορετικά. Δεν έχουμε μοτέρ παραθύρου. Καλά πάει αυτό. Δεν γαμείται. Μαξί, όλα αυτά είναι προβλήματα που λύνονται με λεφτά, έτσι. Πάνω. Όλα είναι απλά, πας πάρεις ένα μοτέρ, πάρεις ένα τέτοιο, αλλά το θέμα είναι, θα σου πω. Δεν μασάμε ρε, γκαράζ είμαστε, αντέχουμε. Θα τα φτιάξουμε, να γαμιέται. Λοιπόν, κλείνω εδώ, θα κόψουμε αυτό το ρε... Αυτό είναι
το δεύτερο κύκλωμα ξαναμπαίνουμε στο μοτέρ που φέρνει νερό μπροστά, το πάει στο ψυγείο και το γυρνάει πίσω. Το οποίο θα το βουλώσουμε, το χρειαζόμαστε. Είσαι ωραίος μπροστά στον ήλιο. Τον κόκκινο, τον ήλιο Πανατέλη μας οδηγεί. Λοιπόν, τη βγάζεις τη θήκη, τη βάζεις εδώ και τραβάει. Κάτι περίεργο, σας εγκυμάς. Θα πού θα ξεκινήσεις. Κάτσε κάνω τη λάμπα. Ωρε μαλάκα, έλα. Βασικά εκεί την πρακαθαρίζει με απανάκι. Τι βλέπω. Μια θα μπήχα την έχει. Περίμενε, τώρα μου βάλαμε κόλλα. Δεν είναι κόλλα, δεν θα κολλήσει. Η γκρι είναι. Θα μου αρέσει. Τρώτε μακαρόνια, τρώτε μακαρόνια. Τι ποιότης μας. Φέρα να τους δείξεις τι εννοείς τα γρήγορα. Έχει δύο τρύπες εδώ, φέρε την καμερά και ασθένει ξανά. Δεν πειράζει, το ίδιο το θα δώσω. Γιάννης, ανάποδα είναι. Πού είναι. Μπροστά σου. Έχει οθόνη που δουλεύει. Μαλάκα, εμένα ναι. με τον Κώστα λες μετά που βλέπω πάνω μπροστά. Εδώ έχει οθόνη φωσφορίζει. Λοιπόν, nice. Εδώ που θα μπουν οι βάσεις έχει δύο τρυπούλες. Επειδή από εδώ περνάει νερό, από την υδροροή, βάζεις σιλικόνη για να. Ναι. Εκεί είσαι. Βάζεις σιλικόνη για να μην περνάει το νερό μέσα στο. Στα πλαστικά. Ναι. Ναι. Περίμενε. Από μέσα θα μπεις. Μου έχει φύγει ο κόλλος στο χέρι, παιδιά. Δεν μπορεί να φανταστεί τι βάρος έχει. Μπορεί να είναι και 50 κιλά, 40. Τρώτε μακαρόνια. Αφήνω αυτήν εδώ για να μου πέσει. Κράτα, κράτα γερά. Κρατάω. Κράτα, Αλέξη. Κρατάω. Ωρε μαλάκα. Μπροστά κάλυπτην ο πόνος. Πολύ βαρύ πράγμα, ρε. Λίγο πρόχειρα να τα σφίξω και έρχομαι. Ναι. Προς τα κάκαλα, τι είναι ο πόνος. Προς το τσούπρο το μικαπα 4, ρε. Αυτό ναι. Πονάνε ωραία τα παλικάρια. Όχι. Όχι. Κάνουν μπάντες με σούπρα. Λοιπόν, κάτσε. Δείτε, σας είχα αφήσει εδώ. Οκ, ναι. Κατέβασέ μου λίγο. Οκ, thank you. Περίμενε. Καρδάκι έφερες. Ναι, όχι, το πήρες εσύ κάποια στιγμή. Εκεί πάνω στις εξυπωτές. Αυτό που μπήκε ένα κουτί με ένα εκτυπωτή μέσα στο καράζ και από τότε η γωνία εκείνη έχει γίνει η γωνία με τους εκτυπωτές και ήδη όταν σου λέω είναι εκεί στους εκτυπωτές. Έτσι είναι το καράζ, είναι από μέρη διάφορα. Τρώτε μακαρόνια, τρώτε μακαρόνια. Ρε πάνω στους εκτυπωτές σου λέω. Πού να μην έκανα 5 λεπτά συζήτηση για τους εκτυπωτές. Δεν πεζόμαστε, είμαστε απίστευτοι. Λοιπόν, κλείνω παιδιά, θα μου πέσει. Δεν την παλεύω. Λοιπόν, έβαλε και το δεύτερο. Αφήνω. Αφήνεις. Α, we have lift off. Μαλάκα, το χέρι μου. Παιδιά πάνε, χέρια, πόδια, γαμηθήκανε. Αχ. Έκανε προπόνηση για 2 μήνες τώρα. Κανονικά, κρεβάτι και δεν ξέρω να σηκώνομαι. Κάτω μόνο στο σούπρα, δε. Κάτι τα βάλαμε, θα σφίξει. Θα κατεβαίνει ή θα είναι. Όχι, ρε, θα μείνει μια και καλή. Αεροδυναμική, αερόφρενο. Θα το κάνουμε να σηκώνεται όταν είναι φρενάρι, να σηκώνεται. Έχουμε και πορπαγκάζ. Όλα εκείνα που βλέπετε εκεί μπροστά, με το καλό, θα μπουν εδώ πέρα και τουλάχιστον μέχρι τα πίσω καθίσματα, μέχρι τη μέση του αμαξιού, το πίσω θα είναι τελειωμένο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, περιμένουμε. Οπότε καλά θα πάει αυτό. Αν εξαιρέσετε κάτι παράθυρο, μα πήραν off, κάτι σουξουμανταλάκια. Εν μαξί, κάτι βίδες έχει εδώ, κάτι. Την Αντλία δεν έχουμε τσεκάρει, ε. Τι. Δεν έχει αλλάξει η Αντλία, νομίζω. Είχα δώσει μια στον Τρακατέλα μου βάλει μια αίμα, αλλά δεν ξέρω αν την έβαλε. Γιατί δεν το βλέπω ανοιγμένο αυτό και να έχει βάλει αντλία εδώ μέσα. Οπότε. Θα πρέπει να βγάλουμε το καπάκι αυτό και να βάλουμε μια αντλία μια μέρα. The moment of truth. Θα πέρα μόνο. Δεν σε βλέπω κατεβαίνει. Οκ. Okay. Καλά πήγε αυτό. Ναι, πολύ. Εντάξει, ήρεμα. Άστο. Εντάξει είναι, ρε. Άμα ήταν πολύ δυνατό, θα σκονόταν μόνο του. Έκλεισε. Εντάξει. Στην αρχή ο Παναγιώτης, okay. Ναι, γιατί άμα ήταν πολύ εντονά, του σηκώναν μόνα του τώρα. Και τώρα δείτε τι δυνατοί άνθρωποι που είμαστε. Έχουν και στο. Εργοστάσιο. Τι ήθελε, 400 ευρώ ή το γιώτα. Άντε, μίζα, ρε, πάμε φύγουμε. 400 ήθελε το γιώτα.
3,75 σε ΦΠΑ. Τα δύο. Ναι. Πείτε μια τιμή. Βγάλτε το 0 από το 5, το 5 από το τέλος. Με 37 ευρώ. 35. Ούτε 37. Απλά εδώ πρέπει να βάλουμε ένα do not touch εδώ κάτω. Θα πρέπει να βάλουμε ένα αυτοκόλλητο, μην πιάνετε να το μείνει. Ναι, ναι, όχι. Γιατί δεν τη βλέπουμε αν έχει πολλά. Ή το κλείσα, το απλά πάνω. Γιατί το... Ωραία. Εντάξει, το έχουμε. Ω, κατευθείαν μόλις το... Εντάξει. Πολύ ωραία. Για να βάλουμε τα πλαστικά μέσα. Ποια πλαστικά? Αυτά που ξεκουμπώσαμε. Όχι, θα τα καθαρίσουμε μέσα. Α, οκ. Okay. Θα τα καθαρίσουμε μέσα, έτσι. Θα αλλάξουμε ηχεία. Ναι. Εκεί είναι τα καφέ τα διαλυμένα και μετά θα δούμε. Οκ, okay, βίδες εκεί είναι. Okay. Αυτό το παίρνω μαζί μου. Ναι. Οκ, okay, είχαμε πολλές αποτυχίες σήμερα και κάποια καλά. Εντάξει. Το καλό είναι ότι έχουμε το πορπαγκάζ. Το καλό είναι ότι μπορούμε μόλις. Ότι έχουμε τη μοκέτα τη μισή. Ναι. Η οποία. Κοιτάξτε, αυτή εδώ, original, κάνει γύρω στα 500 ευρώ. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, πόσο υπεραξία. Αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό, να, από το εργοστάσιο καινούριο, κάνει 500 ευρώ. Αλέξη, τι, πόπα. Αν θες να δείξεις τα παιδιά πώς είναι από εδώ τα σειρματόσχηνα. Ναι, πήγαμε. Είναι σωστά. Λοιπόν. Για να δούμε. Ναι, βγαίνει από εδώ. Ένα σειρματόσχηνο. Ανεβαίνει πάνω, περνάει από ένα πιαστράκι. Έρχεται εδώ. Αυτό το αφήνει ελεύθερο να κουνηθεί το σειρματόσχηνο από ό,τι βλέπω εδώ. Πρέπει να το ψεκάσουμε. Πρέπει να ψεκάσουμε και λίγο εδώ μέσα, ε. Ναι, ναι. Γιατί έχουν πιάσει μούργα και σκαλώνει. Μπορεί να σκάλωσε κιόλας και να κόπηκε. Εδώ έχει από πίσω γλιστερό για να γλιστέρω το χρηματόσκηνο και πια κολλάει από μέσα. Έχει πιάσει σαν κόλλο. Και από πίσω γυρνάει. Α, το χρηματόσκηνο μάλλον κάνει αυτό το κύκλο, εδώ. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι. Τουλάχιστον έχουμε ένα κομπλέ σαλόνι. Άμα βγάλουμε το μηχανισμό και βρούμε τον άλλο που λες, πώς θα περάσουμε το σειρματόσχηνο από εδώ μέσα, στα τυφλά από εδώ πάνω? Τα σειρματόσχηνα είναι ενωμένα και κουμπωμένα ήδη. Ο μηχανισμός βγαίνει και έχει ένα τσουνάκι το οποίο κουμπώνει πάνω στο σύστημα με τα σειρματόσχηνα, ναι, και τα κουνάει. Τα σειρματόσχηνα εμείς δεν θα τα πειράξουμε. Το μηχανισμό θα πειράξουμε. Θα βγάλουμε το μηχανισμό. Αφού είναι σπασμένο το σειρματόσχηνο. Ναι. Ναι. Θα βγάλουμε από πάνω το μοτεράκι. Ναι. Θα πάρουμε τον μηχανισμό με τα σειρματόσχηνα και θα κουμπώσουμε πάνω το μοτέρ. Δεν αυτό. Κατάλαβα. Δεν θα πρέπει να βγουν τα σειρματόσχηνα από εκεί μέσα, αφού είναι σπασμένο. Όλο θα το πάρουμε εμείς. Και τι. Ποιο όλο, όταν λες όλο, δείξε μου. Αυτό εδώ. Ναι, και αυτό. Αυτό και αυτό. Ναι. Με όλο αυτό το σύστημα εδώ πρέπει να βγει και το χερούλι. Με το σύστημα με τις δίζες θα βγει. Και θα το πάρουμε όλο έξω. Θα βγει το μοτεράκι. Και πώς θα μπει μετά ξανά αυτό εκεί μέσα? Θα το βάλουμε. Εσύ, Αλέξη, όπως το βγάλαμε. Ναι, με τόσο πράγμα βλέπω και ναι, το βλέπω δύσκολο. Εντάξει, μία το άκρη πρέπει να είναι εδώ πέρα. Εσύ, ναι, έχει πολλά. Εσύ, ας βρούμε το μοτέρ. Καλά, ναι. Με τα σειρματόσχηνα και μετά θα αλλάξω εγώ μήνα. Εγώ σου λέω μήπως να βγάλουμε το μηχανισμό όλο από εκεί με το, αυτά τα τέτοια, μήπως βγαίνει κιόλα. Όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο. Να τον έχουμε και το πολύ πολύ πάω σε κανένα μάγκα μάστορα. Μπα και τον ανοίξει και μου δει που πάει το δυναμικό και μου αλλάξει σειρματόσχηνο. Δεν είναι δύσκολο σε ένα design να σου κάνει ακριβώς design. Γιατί και μέσα στο σειρματόσχηνο θα πιάνει με κάποια μύτη design. Κάπου θα έχει. Δηλαδή τώρα δεν είναι τόσο τρελό. Εξω είναι fix. Δεν νομίζω να είναι fix ο μηχανισμός. Σίγουρα θα ανοίγει. Δεν το θυμάμαι, φίλε. Να σου πω τα μαθήματα μου, δεν το θυμάμαι. Γιατί άμα το βρούμε κανένα 400 το 300. Προτιμώ το να πάμε σε design. Ναι, τον δώσει 5 ευρώ να κάνει ημεροκάμα το άνθρωπο. Αυτό. Λοιπόν. Και οπωσδήποτε τις ζάντες, όπως λένε όλοι, δεν μπορούν να το βλέπουν έτσι. Καλά, εντάξει. Πήραμε το δυναμόκλειδο. Ναι, τον αντάπτορα. Καρυδάκι θέλουμε μόνο. Καρυδάκι και Loctite. Loctite, εντάξει. Πάμε πάρα πολύ. Καρυδάκια που θα βρούμε τέτοια. Δεν έχει κανένας άλλος εδώ κοντά. Καρυδάκια. Πίσω σπίτι σε σένα, δεν πας. Ένα πέντε εγώ. Καλά, αυτά για σήμερα. Τι άλλο. Τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο. Τα υπόλοιπα, φάγαμε μια ψυχολουσία. Εντάξει. Περισσότερο μηχανισμός το πρόβλημα. Και απορώ γιατί ήταν όλα αποσυνδεδεμένα τα καλώδια. Πιθανότατα επειδή βαφτήκανε, ξέρω. Μάλλον επειδή έλυσε για να βάψει. Τέλος πάντων, σύμφωνα με αυτό να βγάλει άκρη. Δεν πειράζει. Θα βγάλουμε άκρη, δεν είναι. Μη σας φαίνεται βουνό. Ε, μαξί κλειδί το έχω πάνω στη μίζα, γιατί τη γυρίσαμε. Τώρα που το σκέφτομαι, κοιτάω από εδώ μέσα. Δες, το κλειδί είναι πάνω. Από πίσω έχει τίποτα καμιά μπρίζα κουμπωμένη. Έχει τρεις στον αέρα. Μαλάκα, αυτές οι τρεις. Να τες οι τρεις. Να τες οι τρεις. Εδώ είναι. Έλα, τις βλέπω. Από εδώ. Έλα, άντε. Τι έλα, άντε. Δεν γίνεται. Μισό λεπτό να δω. Τι να δεις. Είναι τρεις εκεί που είναι στη μίζα. Και αυτές που πάνε στη μίζα στο κλειδί είναι εδώ. Δες τες. Εδώ.
Αχ, ναι. Μία, δύο, τρεις. Αυτή εδώ που πιάνω, η άσπρη ναι. μεγάλη. Ναι. Είναι αυτή εδώ. Ναι. Προέκταση πρέπει να κάνουμε. Οκ. Okay. Καλά, πες. Ω, τι λέει, φίλε, δουλεύει τέλεια. Αν είχαμε κάνει αντίγραφο, πάλι καλά. Τσικ, τσικ. Ναι, βάζει. Έτσι, τσικ, τσικ. Και από κάτω έχει μια. Έλα, αυτές είναι οι μπρίζες από εκεί. Άλλα, προέκταση. Οκ. Okay. Πώς έγινε αυτό. Ή να βγει η πλεξούδα από θέλει εκεί. Θέλει ηλεκτρολόγο μάγκα αυτό, σύφη, καλή ώρα. Αυτά θα τα κάνει εσύ, φίλε, δεν πειράζει να μην κάτι okay, άλλο. Οκ, εντάξει. Εν τω μεταξύ, είναι και σε πολύ καλή κατάσταση αυτή. Δείτε, αν την πλύνω λίγο, είναι σε άψογη κατάσταση, παιδιά. Έχει μια τρύπα εδώ μόνο, την οποία τα εξυμπαλώνουμε. Αλλά όχι, αυτή η τρύπα είναι κάτω από τα πλαστικά τα ακριανά. Έχει κάτι πλαστικά, το βλέπετε από εδώ και από εδώ, έχει γραφεί σημάδια πάνω. Είναι αυτά τα γωνιακά. Άρα αυτή η τρύπα είναι πίσω από αυτά. Άρα ούτε τρύπα δεν έχουμε που να φαίνεται. Ένα πλησιματάκι αυτή και είναι έτοιμη να μπει. Άρα τον goal μπορούμε να τον κλείσουμε, παιδιά, τον κλείσουμε τον goal. Επόμενο project, απογοητευτήκαμε τα μπροστά τώρα. Επόμενο project, κόλλος, να ντυθεί όλο πίσω. Θα τα βγάζω φωτογραφίες μόνο από εδώ έτσι ανοιχτό, με την κολάρα τα φώτα και, και όλο ντυμένο πίσω. Κάθε από αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε, θέλει δουλίτσα, παιδιά. Κάθε μέρα τρώμε 3 ώρες. Σήμερα έχουμε φάει από τις 3 μέχρι τις. Τι ώρα είναι τώρα. Πέρασαν οι ώρες, τρώμε ώρες. 3 με 8 είναι, παιδιά. 3 με 8. 5, 6, 5 ώρες. Κάθε μέρα τρώμε 4, 5, 6 ώρες. Δεν είναι λίγες οι ώρες που τρώμε. Δεν γίνουν τα πράγματα που βλέπεις στα παιχνίδια. Το έχω ξαναπεί αυτό. Κλικ, κλικ και γεια σας. Ένα ωραίο compressor air condition από FD. Έχω και εδώ πράγματα από το FD. Χαίρομαι τουλάχιστον που έχουμε όλα αυτά. Ελπίζω να τα κάνουμε καινούργια, με ντύσιμο και να είμαστε jet. Και την κεντρική κονσόλα και διακόπτες, πλαστικάκια, φώτα, αέριδες. Α, mirrors έχουμε εδώ, έλεγχο mirrors και αυτό μπορεί να μπει. Το φως, ο οροστάτης, όλα αυτά μπορούν να μπουν. Okay. Και αυτά είναι σπασμένα και σε εμάς, διαλυμένο είναι. Οπότε θέλουμε και ένα τέτοιο. Αυτά μπορούμε να κάνουμε και 200 ευρώ το ένα. Θα κλάψουμε πάλι. Μια που γκρινιάζω για τα λεφτά σήμερα, γιατί θα πάθω κεφαλικό με αυτό το σούπρα, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι απλά. Να παρακολουθείτε το κανάλι. allenhack.europe.com. Ναι, αυτό είναι το PayPal. Όποιος έχει ευχαρίστηση, να σου πω κάτι. Μπήκε χθες ένα παιδί, έβαλε 50 ευρώ. Έτσι από το πουθενά. Το PayPal δεν δουλεύεται πολύ. Να σου πω την αλήθεια, τα παιδιά donate, κάνουν donate όταν. Εγώ αυτά. Κάτσε να σου πω, τα παιδιά κάνουν donate. Συνήθως όταν κάνουμε κανένα live και τους λέω βάλτε τώρα και μπαίνα τα παιδιά, κάναν donate τότε με την εισαγωγή. Και μπήκε. Αφού και το όνομά του, γιατί όχι. Μπήκε. Ξαφνικά χθες το βράδυ μου ήρθε ένα μήνυμα 10 ώρα του PayPal. Μπήκανε, λέει, donate 50 ευρώ. Από το φίλο μου, τον Γεώργιο. Μήπως ένα μήνα ανώνυμος. Γεώργιο. Το αφήνουμε εκεί, δεν ξέρω. Εκεί, ναι. Το φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει, φίλε, να είστε καλά, ορμάτε με το Σούπρα, τον Ατάλο. Αυτά εγώ. Δεν τα βλέπω ως ότι. Και ο Ηρακλής φυσικά, sorry, τον Ηρακλή τον ξέρεις, το Ηρακλής που μιλάμε πια και ήταν Θεσσαλονίκη, δεν τον πρόλαβα. Ο οποίος. Δεν την παλεύει σήμερα το κινητό μου. Ο οποίος Ηρακλής είναι αυτός που έδωσε ένα πολύ καλό πακέτο χρημάτων για να πάρουμε εγκέφαλο, καλωδιώσεις κτλ. Ναι. Για να δώσουμε στο ΣΥΦΙ. Χωρίς αυτό δηλαδή δεν μπορούσα να μαζέψω και τα υπόλοιπα τώρα που είναι να δώσω χίλια κάτι στο ΣΥΦΙ για να πάρουμε τα ανταλλακτικά. Ναι. Με ευχαριστώ και τον Ηρακλή. Να είναι καλά. Που λες, εγώ αυτά τα βλέπω, δηλαδή αν κάποιο παλικάρι έχει την άνεση, τη δύναμη, το εστέρημά του με την ευχαρίστησή του, τα βλέπω με πολύ όμορφο μάτι, με πολύ όμορφο τρόπο. Δεν τα βλέπω ότι ξέρεις, εξαναγκάζεται κάποιος να δώσει, να κάνει, να ράνει. Κοίταξε. Είναι για μένα, δηλαδή το κάνει κάποιος με την ψυχή του, οπότε εκεί τελειώνει και η κουβέντα πάνω σε αυτό. Έτσι είναι, εντάξει. Να, ξέρεις τι γίνεται. Σκεφτόμαστε ότι, ας πούμε, ο καθένας έχει ένα οικονομικό υπόβαθρο. Ο Θείος Μίτσος έχει μια αλφάνεση. Π.χ.
Έχει το εργοστάσιο ό,τι και αυτά. Εντάξει, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Έχει τα έξοδα του άνθρωπου εκεί, μισθού το ένα το άλλο φόρη. Παρά όλα αυτά, άμα τον πει στο Μίτσο, πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή βγάλε 500 ευρώ γιατί κάτι θέλει να πάρει. Αυτό δηλαδή θέλει να πάρει. Έχει στην τράπεζα να τα δώσει. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπο που δεν έχει. Ναι. Εγώ, α πούμε, εξαρτάται πόσο του μηνό αν πετύχει. Αν με το μήνα πληρώνομαι με τη δουλειά και αυτά πέρα, μπορεί να τα έχω 500. Συνήθω δεν τα έχω 500. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω, καθένα έχει το επίπεδο του οικονομικό την άνεση. Okay. Ναι. Υπάρχουν παιδιά φίλοι μα, σαν το Θεό Μίτσο, σαν κάποια παιδιά μου στη Γερμανία, σαν τον Ηρακλή, α πούμε, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο έχουν μια άνεση, ρε φίλε. Έχουν, ξέρω, μια καλή δουλειά, βγάζουν 2.000 το μήνα ή έχουν στην άκρη, ξέρω, 50.000, 100.000. Όχι ότι πρέπει να τα φάτε στο ρεγκαράζ όλα αυτά. Ο Θείος Γιώργος εκ Γερμανίας που μας έκανε και το... Ο Θείος Γιώργος μας είχε βοηθήσει. Το ψηφίο και το θερμοστάτη για το ΜΚΑ3. Τις BBS σε είδος βέβαια που έδωσε ο Άγγελος. και την εξάρτηση Τιτανίου, το Δίλεση. Ναι. Εντάξει, είναι κάποια άτομα, α πούμε το παιδί χθες που βάλε 50 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα πόσο άνεση έχει, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ένα παιδί που δεν έχει 2 ευρώ να φάει τώρα. Okay. Και μακάρι όλοι να είστε άνετοι, έτσι. Όλοι μας να είμαστε άνετοι. Δηλαδή, δεν είμαι από τα άτομα που λέω, α, οι άλλοι μην έχουν λεφτά. Όλοι να έχουν λεφτά, εννοείται. Ένα άτομο που του περισσεύει ένα πενηντάρικο, εντάξει, που έχει μια αλφάνεση, δεν είναι κακό να δώσει το πενηντάρικο. Και βλέπει κάτι που του αρέσει. Και βλέπει κάτι που του αρέσει ακριβώς. Δεν είναι κακό να δώσει δώρο αυτό το πενηντάρικο. Για να πάει, δεν θα πάει έτσι και ώστε να ταΐσω γάλα το παιδί μου και να τα πληρώνω τα δικά μου λεφτά. Όπως και τα έξω εδώ τα πληρώνω. Να με βοηθήσει, ας πούμε τώρα που θα έχουμε το πρόβλημα με την Ντίζα στο Σούπρα. Ποιος έχει ιδέα που παίξει τώρα για τα μπαντουβάρα iPhone μουσικές, αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Ας πούμε τώρα η ζημιά που είδαμε σήμερα, τα πεντάρια του παιδιού χθες, αν και τον είπα ότι ήταν να πάει στη Μοκέτα για το Σούπρα. Αυτά τα donates και πηγαίνουν. Πραγματικά δεν έχω κουμπίσει donate για προσωπική χρήση. Αυτό. Όλα πάνε στα μάξια. Σε πράγμα που πρέπει να πάρουμε. Θέλω να πω σε γενικές γραμμές, αυτά που κάνει ο Αλέξης και αυτά που κάνουμε με τέτοια αυτοκίνητα. Δηλαδή υπάρχει ένα κανάλι στην Ελλάδα που βλέπεις. Σούπερ ΜΚ4, ΜΚ3, RX7, ΜΚ5, Mercedes, FC, BMW, FC. S2000. Ναι, S2000. Αυτοκίνητα καλά, αυτοκίνητα σπάνια, γρήγορα. Αυτά για να γίνουν χρειάζονται χρήματα. Λοιπόν, και μάλιστα όταν τρέχουν μαζί κάποια πράγματα, δηλαδή τώρα το ΜΚ4 θέλουμε να κάνουμε το μότερο από το σάλι, θέλουμε να κάνουμε τα φρένα από το ΜΚ3, αυτά όλα θέλουν λεφτά. Όταν δεν υπάρχει και καμία τρελή άνεση, καλό είναι κάποιος που βλέπει και μπορεί και έχει το περίσσευμα, ας πούμε, να βοηθήσει. Θα βοηθήσει, πάει. Εγώ δεν είπα και τα παιδιά. Και θα προχωρήσει αυτό που φτιάχνουμε. Δηλαδή τώρα το ΜΚ4. Ποιο κανάλι ελληνικό στο YouTube το δείχνει έτσι με λεπτομέρεια, πλαστικά το του όλα. Θα δείτε πώς μπαίνουν τα πλαστικά μέσα. Το κάνει μόνος του, παρεΐστηκα με τους φίλους του σε ένα γκαράζ. Ένα ΜΚ4, ξαναλέω. Αυτό είναι. Και πιστέψτε με ότι και όλα αυτά με πειράζουν ψυχολογικά με την έννοια ότι χθες προχθές που είπαμε τον Παναγιώτη που βγάλαμε συμπέρασμα ότι μπορεί να έχουμε τη μισή μοκέτα γιατί είναι 100 κάτι ευρώ ναι. Η aftermarket ή 500 κάτι άμα είναι καινούρια. Και του λέω: έχω μαλάκα, κλειτώσαμε 500 ευρώ. Ήμουν σε λιγαρά. Μετά κοιτούσαμε και λέγαμε: έχω το καντράν όλο, θα στο δείξω τους αραγούς. Και αυτά βέβαια η αραγωγή τελικά είναι η μάπα. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποια πράγματα. Και του λέω: ρε φίλε, βρήκαμε αρκετά πράγματα που πίστευα ότι δεν έχουμε. Και χάρηκα. Τώρα εντάξει, λίγο ξενέρωσα με το. 95% είναι κλειστό. Ναι. Ύστερα, πέρα από τις έννοιες που λες εσύ τώρα, α, μας λείπει κάτι από το ταμπλό, α, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Να πούμε ότι ο καθένας έχει και στα σπίτια του και τα φορτώματα και τις έννοιες τις δικές του. Αυτό που το πας, εγώ μεγαλώ ένα νεογέννητο, έτσι, δηλαδή, ένα νεογέννητο. Ο καθένας από εμάς, ας πούμε, έχει και τα βάσανά. Εγώ φεύγω από εδώ, τώρα φάγαμε 5 ώρες, θα πάω σπίτι. 9 ώρα κάνω πάμε τη μικρή, βοηθάω τη Δώρα. Θα πάω σπίτι, θα κουβαλάω νερό, να διάσουμε, να βάλουμε, να την κάνουμε μπάνιο, να την κοιμήσουμε, να την κάνουμε. Μετά θα κάτσω να κάνω μοντάζ για να προλάβω να σας σηκώσω σήμερα. Ή θα κάτσω, να την πω ότι τώρα ξέρεις την κάνουμε 10 η ώρα μπάνιο, για να πάω τώρα 8.30 να κάνω μοντάζ μπαμπά να σηκωθεί το βίντεο για να δείτε εσείς. Δηλαδή, αύριο έχουμε το live το απόγευμα, το πρωί έχω review, την SL. Πάλι full day. Στο ενδιάμεσα εγώ έπιασα δουλειά σε ένα εργοστάσιο, έχω υπολογιστές σπίτι που τους ρυθμίζω όλη μέρα σήμερα. Δηλαδή η μέρα μου και η μέρα μας είναι γεμάτη, γεμάτη. Και πάλι βρίσκουμε τρόπο και χρόνο να κάνουμε όλα αυτά. Και με αυτά τα ωραία πράγματα, ναι. Τα οποία είναι όντως ωραία πράγματα. Ναι, εντάξει, το χόμπι μας είναι, η βλακία μας είναι. Τι βλακία μας. Και πάντα έχουμε το σκοπό μπροστά, το σκοπό μπροστά, ότι το όνειρο αυτό που βλέπω και λέω προχώρα, θα γίνει, είναι να μιζάρει εδώ μέσα. Ναι. Να πεθάνω στα γέλια που θα μιζάρει, θα βγάζει, θα δουλεύει. Εντάξει. Και μετά το δεύτερο, αφού το τελειώσει και είναι σίγουρο ο Σύψο ότι είναι ok και ότι τσουλάει, να το βγάλουμε από εδώ, να βγει από αυτή την ανηφόρα και να κάνουμε κούτσα κούτσα το τετράγωνο. Ναι. Μια γύρα απλά.
Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και lunch βέβαια. Πολλά γιατί θα έχουμε lunch. Πάτα από εδώ. Αυτό και αυτό ζούμε. Τι, και, ή έστω, γιατί θα, μάλλον θα γίνει το άλλο πρώτα, να μπει όλο το εσωτερικό μέσα, να είναι το αμάξι από τα καθίσματα και πίσω, του πορπαγκάζ όλα άψογα, ωραία, καινούρια, με τα δέρματα του και αυτά. Αλλά, και εγώ... να καθόμαστε μέσα και να κάνουμε σαν απλά εγώ κοιμάμαι λίγο ήσυχο με την έννοια ότι και τα χεράκια μα λιγάκι πιάνουν και θα τα βάλουμε όλα στη θέση του. Κοιμάμαι ίσω επειδή και ο Σύφη είναι πολύ καλό μα τώρα, θα την κάνει την πλεξότητα, είναι στα ηλεκτρολογικά γενικότερα στον προγραμματισμό πολύ καλό. Λοιπόν, οπότε κοιμάμαι ίσω εγώ. Δεν έχω θέμα. Δηλαδή θα γίνει θέμα χρόνου. Και χρημάτων φυσικά. Εντάξει. Εντάξει. Τέλο ευχαριστώ όλα τα παιδιά που βοηθάνε. Ευχαριστώ και εσά που βλέπετε απλά τα βίντεο. Εντάξει, ρε γκαρά, πάμε. Εισαγωγή γαμάει. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. Okay.